έχει σημασία. Ελάτε μπροστά, μπροστά να προανακατεύουμε προς την Πατησίων και στην Κοραή που έχει κλείσει ήδη. Περάστε παρακαλώ, περάστε δεξιά και αριστερά, ελάτε μπροστά. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, να ξεκινάμε γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, αλλά περάστε μπροστά πρώτα. Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε πρώτα με το ευλογητός. Όλοι μαζί να πούμε το ευλογητός και στη συνέχεια να προχωρήσουμε. Ευλογητός η Χριστέ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Εκπροσωπώ όλους τους συλλόγους και τους φορείς εδώ που βρίσκονται σήμερα και είμαστε ενωμένοι. Ιδιαίτερα τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς, τον κλήρο όλων των βαθμίδων, το μοναχικό τάγμα, τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, όλους τους χριστιανικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα τα παραρτήματα, του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας και όλους τους φορείς τους εν Χριστώ αδελφών μας, αδελφούς μας, συναγωνιστάς. Θα ήθελα ιδιαίτερα την προσοχή σας σε αυτή τη δύσκολη ώρα, κατά τη διάρκεια όλης αυτής των ομιλιών, θα ήθελα την προσοχή σας περισσότερο να αφιερώσουμε εδώ με προσοχή, με προσευχή, αδιαλείπτως θα έλεγα, για να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε όπως πρέπει και όπως μας θέλει ο επουράνιος Θεός και πραγματικά να δώσουμε αυτό το μήνυμα και αυτή την εικόνα όπως αξίζει σε αυτόν τον Ορθόδοξο λαό. Συναντήκαμε εδώ σήμερα εις τα προπήλαια των Αθηνών για να ενώσουμε τις προσευχές μας και τις δυνάμεις μας με δημοκρατικές ενέργειες, πάντα όπως μας επιτρέπει το Σύνταγμα της χώρας μας, και να βροντοφωνάξουμε ένα νέο όχι σε όλα τα αντίθεστα και ανθελικά νομοσχέδια που επιβάλλουν στο περιούσιο λαό του Κυρίου μας με ύπουλο και δόλιο τρόπο. Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω να κάνουμε πραγματικά ένα ελάχιστο φόρο τιμής. Σε αυτόν εδώ το χώρο, πριν 30 χρόνια, ξεκίνησε αυτός ο ομολογιακός αγώνας με όλους εσάς μαζί, με όλους τους αρχιερείς, τους ιερείς, αλλά ιδιαίτερα τότε τον αρχιερέα κυρών Αυξέντιο που προστατούσε σε αυτές τις διαμαρτυρίες, και από αυτό εδώ το βήμα, πριν 30 χρόνια, με τα προμετωπέδια του, τους εν Χριστώ αδελφού μας, προτεργάτες και αγωνιστές, ομολογητάς της Ορθοδόξου Πίστεως και της Πατρίδος, τον κύριο Λύρα Μαρκουλάτο και τον Γεώργιο Μαρκουλάτο και κύριο Ανδρέα Λύρα και όλους τους εν Χριστώ αδελφούς που βρισκόντουσαν σε αυτό το μετερίζι, πρέπει να κάνουμε τρεις φορές να αποδώσουμε την ελάχιστο φόρο τιμής. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Πραγματικά είναι κρίσιμες οι ώρες, αλλά θα πρέπει να σταθούμε όπως πρέπει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
για να ανακτήσουμε αυτά που χάσαμε επί πολλά έτη. Το κλειδί πάνω απ' όλα είναι η ενότητα κλήρου και λαού, χωρίς διαιρέσεις και διχοστασίες, αλλά με ταπείνωση και αγάπη. Εργάστηκαν οι σκοτεινές δυνάμεις εντός και εκτός της Ελλάδος για να εφαρμόσουν τη νέα τάξη πραγμάτων, την παγκοσμιοποίηση και τον οικουμενισμό μέσω των Παγκοσμίων Συμβουλίων Εκκλησιών του Πάπα, του Αντιχρίστου. Να μας επιβάλλουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εφόσον φρόντισαν να φέρουν την δίθεν οικονομική κρίση με απότερο σκοπό την υποχρεωτική εφαρμογή του ΆΜΚΑ και τον διωγμό που υφίστανται τα αδέρφια μας να στερούνται τη σύνταξη, τη μισθοδοσία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι δυνατόν Έλληνες πολίτες, λόγω θρησκευτικής συνείδησης που είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, να μην τους αναγνωρίζει το επίσημο κράτος? Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση των εχριστών αδελφών μας εδώ και τώρα, να αποκατασταθούν και να τους αμέσως να τους αποδοθεί ο μισθός οι οποίοι πληρώναν επί τόσα χρόνια. Είναι έσχος και ντροπή. Επίσης, στον διωγμό που υφίστανται η Ιερά Μονή Εσποιμένου επί 40 και πλέον έτη από το 1972, που διώκονται οι αγιορείτες πατέρες με τόσο μίσος και κακία μέσα στο περιβόλι της Παναγίας μας. Και από την άλλη βλέπουμε την ευαισθησία που έχουν οι άρχοντες αυτού του τόπου, με πόση επιμέλεια, με νομοσχέδια να χτίζουν με δημόσια δαπάνη στους λαθρομετανάστες την ανέγερση του μουσουλμανικού τεμένους. Όπως και μας ανακοινώνουν οι σημερινοί πολιτικοί μας, όπως και οι προηγούμενοι, τέρμα στην οπισθοδρόμηση και στον μεσαίωνα, εννοούν την πρόοδο με το να υπογράφουν σύμφωνα συμβίωσης το τελευταίο νομοσχέδιο. Έσχο! Μας προκαλούν και μας υποτιμούν με την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ερωτούμε, μήπως βρίσκονται σε άλλο πλανήτη ή ζούνε σε γυάλινο πύργο και δεν γνωρίζουν για τις αυτοκτονίες χιλιάδων συνανθρώπων μας? Ποιος ευθύνεται για αυτές τις ζωές, τις ψυχές, την ισοπαίδωση των ηθικών αξιών, την διάλυση του κοινωνικού ιστού, την δημόσια υγεία της χώρας μας? Ερωτούμε, ποιος ευθύνεται και ποιος έφερε τον μεσαίωνα και την οπισθοδρόμηση? Ποιος διαχειρίζεται μετά την μεταπολίτευση επί 40 χρόνια και πλέον όλες τις πολιτικές αποχρώσεις με οικουμενικές συγκυβερνήσεις, φέρνοντας τον υπερήφανο ελληνικό λαό σε αυτό το κατάντημα? Να παίρνουμε εντολές από τα ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με email και γραπτά νομοσχέδια από τις Βρυξέλλες? Είχαμε επισημάνει πριν περίπου 40 έτη για τη συνθήκη Σέγγεν, η οποία είχαμε κάνει το ελληνοορθόδοξο κίνημα σωτηρίας με όλους τους χριστιανικούς φορείς που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας, και είχαμε κάνει ολονυχτία εις το Σύνταγμα και είχαμε διαμαρτυρηθεί για αυτό το έγκλημα και το κατάπτυστο αυτό το νομοσχέδιο που είχε περάσει και παράνομα και αντισυνταγματικά για τη μείον την ψήφο των 80 στην Ολομέλεια της Βουλής των 80 βουλευτών. Και εκεί πραγματικά σήμερα βλέπουμε αυτό το κατάντημα, όπως έχει διαμορφωθεί σε όλη την Ευρώπη, να γίνονται όλα αυτά τα τελευταία στις μοβιστικές ενέργειες στη Γαλλία και παντού, και είδανε μόνοι τους, συνειδητοποιήσανε και το είδανε το πρόβλημα μπροστά τους, ότι με αυτές τις συνθήκες ήρθε πραγματικά να διωγγωθεί και να μην μπορούν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με ξέφραγο, τα σύνορα να είναι ανεξέλεκτα και να γίνουν όλες οι χώρες ξέφραγο το αμπέλι. Και δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι και οι δικοί μας εδώ, οι υπεύθυνοι πολιτικές κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και όλοι, ότι αυτά είναι μεθοδευμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα για να δημιουργήσουν αυτή τη σύγχυση σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Βλέπετε, το σχέδιο ήταν πολύ καλοστημένο, πολύ προμελετημένο και βρεθήκανε τώρα
προτετελεσμένων γεγονότων και όλοι αυτοί που θεωρούνται οι μεγάλοι σοφοί της Ευρώπης και οι υπόλοιποι. Αλλά τότε είχε προαναγγείλει αυτός ο μεγάλος ο Εβραίος, ο Κίσιγκερ, ο γενικός γραμματέας του ΟΕΕ, ο οποίος είχε πει το εξής. Για να μπορούμε να καθυλώσουμε, να υποτάξουμε αυτόν τον Ορθόδοξο λαό, είναι δυσκολοκυβέρνητος. Και για να του κάμψουμε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να το χτυπήσουμε στην ιστορία του, στη γλώσσα του, στα ήθη και στα έθιμα και στην αλλίωση του πληθυσμού. Με αυτό που γίνεται σήμερα, που βλέπετε όλοι εμείς οι Έλληνες πραγματικά και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, αυτό που γίνεται η εισδροή λάθρο μεταναστών που είναι πολύ καλομελετημένο και πολύ καλοσχεδιασμένο. Γιατί αυτά που συμβαίνουν τα έχετε και εσείς πιστεύω εντοπίσει. Στα νησιά μας δεν είναι αυτή η πραγματικότητα που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής τυφλώσεως. Δεν είναι αυτά. Η εικόνα είναι διαφορετική. Και θρίζει πραγματικά να ληφθούν έστω και σε αυτή την ιστάτη στιγμή μέτρα, έστω και σε αυτή την τελευταία ιστάτη στιγμή. Κάνουμε έκκληση προς όλους τους πολιτικούς υπευθύνους, τους εκκλησιαστικούς σταγούς, να πάρουν έστω και σε αυτή την ιστάτη μέτρα για να μπορούν πραγματικά ό,τι έχει μείνει να περισσώσουμε και από την ελληνική κυριαρχία μας. Αυτή η εικόνα που συμβαίνει στα νησιά μας δεν είναι αυτή η πραγματική, αυτά που δείχνουν. Καθημερινά έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο μέσω Τουρκίας και έχουν στρατολογήσει από εκεί που βλέπετε ότι αυτοί όλοι που έρχονται οι λαθρομετανάστες δεν είναι ούτε 1% όπως τους βαφτίζουν πρόσφυγες. Αυτό είναι παραμύθι. Δεν υπάρχουν αυτό, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Και όλοι αυτοί είναι εντεταλμένοι, οργανωμένοι με ενδυμασίες κάτω από 30 χρονών, φέρνουν εξοπλισμό επάνω, ενδυμασία που δεν την έχουμε ούτε εμείς, χρήματα, παχυλό, πακέτο, και μόλις κατεβαίνουν έχουν χάσει δίθεν τα έγγραφα. Και από εκεί τα έχουν προετοιμάσει όλα μέσω Τουρκίας και έρχονται εδώ και εμείς εδώ σαν κορόιδα, σαν πυθύνια όργανα, θέλουμε να τους καταχωρήσουμε και να τους παρέχουμε κέντρα υποδοχής. Καταργήσαμε τα κέντρα, τα στρατόπεδα που ήταν ο υπερήφανος, ο ένδοξος στρατός μας και τα αντικαθιστούν να θρέφουμε εδώ μέσα τζιχαντιστές. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο και πολύ επικίνδυνο αυτό το σημείο, γιατί κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Τη ηλεκτρονική σκλαβιά. Είμαστε αποφασισμένοι έως αίματος για το μαρτύριο μέσα στη φοροπυρό δύναμη του χρόνου και στην υπεροπλία των αντιχρίστων και σκοτεινών δυνάμεων κατά το ανθρώπινο, το ελληνικό έθνος, ο ελληνικός λαός δεν θα προσκυνήσει, δεν θα υποχωρήσει, δεν θα προδώσει στα ιερέα και τα όσια των προγόνων του. Με ένα νέο ομολογιακό όχι ήρθε η ώρα του λαλί. Ο κοιμόμενος λέος αφυπνίστη. Έλληνες γρηγορείτε. Θα μείνουμε ελεύθεροι όπως οι προκάτοχοί μας στην ομολογία του βαφτίσματός μας. Με το χριστιανικό μας όνομα που κατεχωρήθη στο βιβλίο της ζωής του ουρανού. Και όχι με το νούμερο της ταυτοποιήσεως στο θηρίο των Βρυξελών που είναι προηγημένη απόφαση της αγωνίας. Και τώρα σας καλώ να πρωτοφωνάξουμε ζήτω η ένδοξη Ελλάδα μας! Ζήτω! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω ο ομολογιακός αγώνας! Ζήτω! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Ζήτω! Είμαστε ενωμένοι και από εδώ τώρα που ξεκινάει ο πραγματικός αγώνας και θα γίνει περισσότερο σκληρός. Και είμαστε αποφασισμένοι και όλοι εσείς εδώ και όλοι οι φορείς και οι εκπρόσωποι εδώ που συμμετέχουν τα αδέλφια μας από τη Βόρειο Ελλάδα που ήταν από μακριά ο κύριος Αναστάσιος Θεοδωρίδης που εκπροσωπεί τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα τα οποία τα πούλμαν ακόμα δεν πιστεύω να έχουν έρθει, Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα
που εκπροσωπεί και έχει το σύλλογο ο αδελφός μας ο Αθανάσιος ο Παπαγεωργίου, που είναι εδώ και ο πρόεδρος, ο Αθανάσιος Ιωάννης Ευαγγελίδης. Ιωάννης Ευαγγελίδης από την Καβάλα, ο πρόεδρος κύριος Νάσος. Κύριο Νάσος από την Αλεξανδρούπολη. Αγωνίζονται κι αυτοί εκεί στην Παραμεθόριο, πραγματικά που είναι πιο δύσκολος ο αγώνας. Από Θεσσαλονίκης, Νίκος Μορφίδης, από τη Λάρισα, τα αδέλφια μας, ο Δημήτρης, ο Αγραφιώτης, από τον Βόλο, από τη Θεσσαλία, από τη Λαμία, ο Γιώργος ο Λατζός, από την Κρήτη, ο Παγκρίτιος Σύλλογος, και εκεί ο Αρχιεπίσκοπος που πήρε απόφαση και τάσεσε στο πλευρό μας. Επίσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαμπρίτων, ο Αμβρόσιος βρίσκεται κοντά μας και εκπροσωπείται εδώ με τους πατέρες. Ο Πειραιός, Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Πειραιός, είναι μαζί μας. Ο Γλυφάδος. Και ιδιαίτερα βρίσκεται εδώ το περιβόλι της Παναγίας μας, Σύσσωμο. Όλοι οι πατέρες από το περιβόλι της Παναγίας μας φέρνουν ιδιαίτερη ευλογία και δύναμη. Και τους ευχαριστούμε. Πρώτο βεβαίως είπα την αρχή, την Ιερά Μονή Εσφυγμένου ιδιαίτερα. Τους γέροντες από τα Κατουνάκια. Από την Μεγιστή Λαύρα. Από τα Μετέωρα. Και από όλη την Ελλάδα, όλους τους ευχαριστούμε για την προσέλευση και αυτή και την πραγματικά που με συγκινεί, μας συγκινεί ιδιαίτερα και εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, προς εκπροσώπων όλων των φορέων και χριστιανικών οργανώσεων, ένα μεγάλο μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι κάτι αυτό πραγματικά που γίνεται σήμερα. Αυτή η μεγάλη αυτή η παρουσία σας, η συμμετοχή σας, πραγματικά μας δίνει και μας δύναμη σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες να προχωρήσουμε. Προχώρα. Ιδιαίτερα σηκώνεται και κυματίζει η ελληνική σημαία μπροστά στην Πανεπιστημίου και μας δίνει πραγματικά δύναμη και κουράγιο. Και σας υπόσχομαι ότι θα την τιμήσουμε μέχρι τέλος. Και ας καταλάβουν ότι αυτός ο Ορθόδοξος λαός δεν είναι όπως υπολογίζουν. Υπολογίζουν με άλλα μέτρα και νομίζουν ότι έχουν καταφέρει με όλα αυτά που προσχεδιάσανε ότι έχουν καταφέρει αυτό που νομίζουν. Δεν μας κοιμήσανε. Επαγριμνή και βρίσκεται πραγματικά εδώ αυτή η σημερινή λαοθάλασσα, πραγματικά δίνει το μήνυμα σε αυτούς που δεν υπολογίσανε καλά. Ο λαός βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και θα ανακάμψει, θα αναστηθεί περισσότερο και θα δώσει αυτό το μήνυμα που χρειάζεται αυτή η τιμημένη, η Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Θα τιμήσει τους μάρτυρες, τους ήρωες που έχησαν το αίμα τους επί σειρά ετών από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τον δεύτερο, σε όλες αυτές τις ηρωικές μάχες. Και γιατί η Ελλάδα κράτησε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τις περισσότερες ημέρες αντίστασης, 240 μέρες, κανένα άλλο κράτος δεν κράτησε. Βέλγιο, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλα κράτη πραγματικά ήταν μέρες, 10 μέρες, 20 μέρες, 15 μέρες. Η Ορθόδοξη Ελλάδα 240 μέρες αντιστάθηκε σε όλη την αυτή την υπεροπλία. Γι' αυτό δεν πρόκειται να τόσο, όσο και να επεξεργάζονται, θα μείνει ατάραχη και θα μείνει στις επάλξεις και θα τιμήσουμε όλοι εμείς μαζί που λάβαμε αυτή την παρακαταθήκη από τα αδέρφια μας, όπως είπαμε στην αρχή, που ξεκίνησαν από εδώ, από αυτό το χώρο, 1η Οκτωβρίου του 1986. Τους ευχαριστούμε και βρίσκοντας τον ουρανό εκείνοι μαζί μας. Τα αδέρφια μας, Γεώργιος Μασκουλάδος και Ανδρέα Μλήρας, αιωνία του συμνήμη. Και άλλοι αδελφοί που ήτανες, συμπορευθήκανε σε αυτόν τον αγώνα, το Χαράλαμπο, το Τεγιλαδάκι, από το Ίρκα, και αυτός ήταν αγωνιστής.
και άλλοι αδελφοί που ήταν και συστρατευτήκαν σε αυτόν τον αγώνα. Κλείνω και σας ευχαριστώ για όλη αυτή την πραγματικά τη συγκινητική παρουσία που ανταποκριθήκατε και είσαστε εδώ μαζί. Θα συνεχίσουμε με πολύ πολύ πραγματικά που λέμε οργάνωση και θέλουμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας. Να πλαισιώσετε αυτόν τον ομολογιακό αγώνα του Ελληνοορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας και όλων των χριστιανικών φορέων που συμμετέχουμε όλοι μαζί είμαστε. Είμαστε ένα! Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο ηγούμενος της Ιεράρμονης Εσφυμένου, πατήρ Μεθόδιος, να την υποδεχτείτε με ένα καιρό χειροκρότημα. Ελάτε πάνω. Η Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα! Όταν φοράσω γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία! Συγγνώμη, να έρθει στο βήμα ο καθηγητής, ο κύριος Χιωτακάκος Δημήτριος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, της Αγγλίας, εξειδικευμένος μηχανικός ηλεκτρονικός και είναι πολύ γνώστης στα ηλεκτρονικά και θα μας δώσει την αναλυτική αυτή που έχει η κάρτα του πολίτη. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Χιωτακάκος Δημήτριος, δόκτωρ του Πανεπιστημίου της Αγγλίας. Χαιρετίζω και από την πλευρά μου αλλά και εκ μέρους της εστίας πατερικών μελετών τη συγκέντρωση αυτή. Μέσα στη διαφορετικότητα που μας διακρίνει, βρεθήκαμε σήμερα όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς, οργανώσεις και σωματεία για να διεκδικήσουμε δημοκρατικά αυτά που μας ενώνουν. Μας ενώνει ένας κοινός σκοπός. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι σαν Έλληνες στη γενέτειρα της δημοκρατίας. Θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε ελεύθεροι. Και τι μας εμποδίζει σε αυτό, μία κάρτα, ένα τσιπάκι, η τεχνολογία? Όχι. Οι εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας σήμερα σώζουν, τρέφουν και ενώνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι το μαχαίρι που κάνει τον εγκληματία. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις το ψωμί, μπορείς όμως και να το στερήσεις από κάποιον και να πας και φυλακή. Σε αυτή τη φυλακή, την ηλεκτρονική φυλακή που επιβάλλει το φακέλωμα της κάρτας του πολίτη, λέμε όχι. Και κάνουμε έκκληση στην παρούσα κυβέρνηση, η οποία έχει δώσει κατά την ιδιαίτερη ιδεολογία της αγώνες ενάντια στο φακέλωμα, να αναλάβει τις ευθύνες της και να πει μαζί μας το όχι. Ας δούμε όμως ποιες είναι οι δυνατότητες τεχνολογίας σήμερα. Έχουμε διοργανώσει πολύ ωραίες ημερίδες. Έχουμε παραστεί σε διάφορες εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές κατά την τελευταία δεκαετία. Το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε από μία απλή κάρτα που θα φέρει ένα τσιπάκι με κύκλωμα RFID. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης όλων των προσωπικών μας δεδομένων. Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σύνδεσης με μία ή πολλές βάσεις δεδομένων που θα αποθηκεύουν τα πάντα για εμάς. Από καταναλωτικές ή διατροφικές προτιμήσεις, συναλλαγές, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, ιστορικό υγείας, φαρμακευτικής περίθαλψης και αγωγής, βιομετρικά στοιχεία, DNA, ηριδόγραμμα, εκατοντάδες σημεία του προσώπου μας που θα επεξεργάζονται προηγμένοι αλγόριθμοι και θα υπολογίζουν με συσχετισμούς αν είμαστε θλιμμένοι, αν είμαστε χαρούμενοι ή προβληματισμένοι. Τελειωμό δεν έχει η λίστα. Θα θαύμαζε και ο ίδιος ο Όρουελ. Υπάρχει όμως ασφάλεια.
Είναι ασφαλή τα προσωπικά μας δεδομένα είτε της κάρτας είτε του συστήματος που θα την υποστηρίζει? Είναι γνωστές οι επιτυχείς επιθέσεις υποκλοπής στοιχείων πιστωτικών καρτών από τους λεγόμενους hackers, όπου εκλάπησαν δισεκατομμύρια ευρώ? Επιτυχείς επιθέσεις στον ίδιο τον Λευκό Οίκο, τη Βουλή των Ελλήνων και σε ένα σωρό άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς που στατιστικά βρίσκονται παγκοσμίως στις προτεραιότητες των hackers? Λίγο πιο κάτω από εδώ που είμαστε, ένας αλλοδαπός πούλαγε στο δίδυμο των 60 ευρώ DVD με τα στοιχεία όλων των φορολογουμένων Ελλήνων. Άδειο άραγε, τι θα έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε στην Ομόνοια σε ένα DVD έχοντας ενοποιήσει όλες τις βάσεις δεδομένων? Όλη μας τη ζωή? Γιατί λοιπόν ισχυρίζονται δίθεν οι δικοί της κάρτας του πολίτη και οι κυβερνώντες που τους ακούουν ότι τα δεδομένα μας δεν είναι θα είναι προστατευμένα? Έχουμε ακόμα δεκάδες μαρτυρίες συστημάτων που ευκολότατα υποκλέπτουν τις ανέπαφες πιστωτικές κάρτες τύπου RFID και τα φώστα μηχανάκια που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές. Μην ακούτε όμως τι λέω εγώ. Ακούστε τι λένε, ακούστε δηλώσεις νυν και πρώην διευθυντών της NSA, της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέγουν αυτοί, δεν υφίσταται πλέον η έννοια ασφάλεια. Οι πλέον εξελιγμένοι αντίπαλοι, hackers δηλαδή, πρόκειται να παραμείνουν απαρατήρητοι στα δίκτυά μας. Η Κίνα και ένα-δύο άλλες χώρες έχουν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν επιτυχημένες κακόβουλες επιθέσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να κλείσουν το ηλεκτρικό δίκτυο, να προξενήσουν δηλαδή blackout και σε άλλα συστήματα των ΗΠΑ. Επομένως, εμείς στην Ελλάδα της κρίσης, των αντισυνταγματικών μνημονίων της εσχάτης προδοσίας και της εξαθλίωσης, τη στιγμή μάλιστα που χάνουμε προς εξωτερικό πολλά από τα νέα παιδιά μας, αξιόλογους επιστήμονες για εργασία, θα φτιάξουμε πιο ασφαλή συστήματα και από τους Αμερικάνους? Μήπως θα πάμε και στο φεγγάρι? Ξεκινάμε από κάρτα RFID και καταλήγουμε στο εμφύτευμα. Στην αρχή μιλάμε για εμφύτευμα ενός απλού μηχανισμού και στη συνέχεια μηχανισμού δυνατοτήτων αναλόγου ενός smartphone ή ταμπλέτας, διασυνδεδεμένου μάλιστα με τον εγκέφαλό μας και τα ζωτικά μας όργανα. Και δεν θα χρειάζεται μπαταρία για να λειτουργεί. Είναι αυτόνομο. Η τεχνολογία αυτή υπάρχει σήμερα. Όλο αυτό το σύστημα θα είναι πάνω μας. Θα είναι πάντα ενεργοποιημένο ώστε να είμαστε βιοχημικά και ηλεκτρονικά online, με συστήματα κατευθυνόμενα και διαχειριζόμενα κατά βούληση από τρίτους αμφιβόλου ηθικής και αξιοπιστίας. Και αυτό προτού μιλήσουμε για τη ζημιά που μπορεί να γίνει από τους γνωστούς hackers του ηλεκτρού αγλήματος που προαναφέραμε. Φανταστείτε, αν κάποιος μπορεί να επιτεθεί, να υποκλέψει, να διαγράψει, να προγραμματίσει, να προσθέσει, να αφαιρέσει κάτι από τα προσωπικά μας δεδομένα σε μία κάρτα, τι μπορεί να κάνει στο ίδιο μας το σώμα? Καλά το σκεφτήκατε, να μας προξενήσει σωματικές βλάβες είναι και να μας θανατώσει. Κάποτε μας λέγανε γραφικούς όταν τα λέγαμε αυτά εδώ και 10 χρόνια. Όμως έρχονται τώρα οι ίδιοι να μας επαληθεύσουν. Τουλάχιστον 5 τηλεοπτικές εκπομπές έχουν αναφερθεί μέχρι τους τελευταίους 3 μήνες για την επικείμενη χρήση RFID καρτών ή εμφυτευμάτων. Τα προσωπία αρχίζουν να πέφτουν πλέον. Κύριος Κουρουμπλής, από το βήμα της Βουλής αλλά και στις τηλεοπτικές εκπομπές, μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη άμεσων ενεργειών ηλεκτρονικής συνδεσιμότητας των βάσεων. Παρόλο όμως που πέφτουν τα προκάλυπτα προσωπία, συνεχίζεται η παράλληλη προσωπία μεθοδευμένα για να θολώνει τα νερά. Σε αποτυχημένο μας αίτημα για να δούμε τον κύριο Κουρουμπλή αυτοπροσώπως, οι εκπρόσωποι του που μαζεύτηκαν έλεγαν χαρακτηριστικά ότι η κάρτα πιθανότατα θα είναι ένα απλό πλαστικό έγγραφο και αν έχει και κάτι άλλο θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στην κυβέρνηση να μελετήσει τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Και είπαμε εμείς, μα πριν από μία εβδομάδα άλλα έλεγε ο υπουργός σας στη Βουλή. Εσείς γιατί τα αλλάζετε? Λες δηλαδή και οι ηλεκτρονικές βάσεις θα συνδέονται με πλαστικό, με χαρτί ή με σάλιο? Γιατί αυτή η διπροσωπεία? Συνεχίζονται ήδη οι ψευδείς καθησυχασμοί του 2010, όπου κυβερνητικοί εκπρόσωποι διαβεβαίωναν τις συνοδικές επιτροπές Εκκλησίας της Ελλάδος ότι η κάρτα του πολίτη δεν θα περιέχει τίποτε από αυτά, ούτε καν το γραμμικό κώδικα, το περίφημο barcode. Και τότε δεν πέρασε μια εβδομάδα από αυτά που διαβεβαίωσαν και επί κυρίου Ρακούση άλλαξε 180 μοίρες η πλεύση. Μήπως κάποιος μας δουλεύει? Μήπως κάποιος μας δουλεύει? Γιατί αυτή η διπροσωπεία? Γιατί αυτή η αλλαγή πλεύσης 180 μοιρών?
δίνει αξιοπιστία αυτή η συμπεριφορά από το 2010 μέχρι σήμερα. Θα εμπιστευτούμε όλο το ιδιωτικό μας βίο και τα προσωπικά μας δεδομένα, την ίδια μας την ελευθερία σκέψης, βούλησης και δικαιώματος στη ζωή μας στην αναξιοπιστία. Γνωρίζετε βεβαίως ότι στη Μεγάλη Βρετανία δεν έχουν καν έντυπη ταυτότητα μέχρι σήμερα. Και το σχετικό νομοσχέδιο που πήγε να εισαχθεί για την καθόλου νέα κάρτα του πολίτη εκεί ακυρώθηκε. Και μάλιστα με βάση συλλογής 11.000 υπογραφών επί πληθυσμού 65 εκατομμυρίων. Εμείς έχουμε συγκεντρώσει 100.000 υπογραφές επί πληθυσμού 10 εκατομμυρίων. Δηλαδή 65 φορές περισσότερες. Και δεν ακούει κανείς. Για να μην μιλήσουμε για τις δύο διαβουλεύσεις που έχουν γίνει το 2010 και το 2015 για την κάρτα του πολίτη. Που στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατά 80-90% είπαν όχι στην κάρτα του πολίτη. Ούτε αυτό το έλαβε υπόψη στην κυβέρνηση. Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό? Μήπως σας θυμίζει το περίφημο δημοψήφισμα όπου το όχι έγινε ναι? Μέσα δηλαδή στο στρατηγική των τελευταίων κυβερνήσεων. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Ο κύριος Παπανδρέου όταν ανακοίνωνε στις Διεθνές Θεσσαλονίκη το 2010 την κάρτα του πολίτη είπε ότι η κάρτα θα δώσει στον πολίτη δικαίωμα στη σύνταξη, στην εκπαίδευση, στην υγεία. Δηλαδή το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν δίνει δικαιώματα στον πολίτη. Την κάρτα περιμέναμε. Ο κύριος Κουρουμπλής συνεχίζει σήμερα. Δήλωσε ακόμα ότι η κάρτα του πολίτη θα έρθει σε σύγκρουση με την πολυνομία και την γραφειοκρατία. Ότι θα πραγματοποιήσει την υλοποίηση δημοκρατικών θεσμών που θα δίνει δύναμη στον πολίτη να ελέγχει ουσιαστικά την εξουσία. Μα είναι δυνατόν, τι ακούν τα αυτιά μας? Δηλαδή θα έχουν την κάρτα για να ελέγχουμε εμείς την εξουσία? Μα αυτό είναι άκρονάτο. Αλλά ας μας δώσει την απάντηση σε όλα αυτά ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Ντέιβιντ Κάμερον, και ο αναπληρωτής του κύριος Κλέν. Ως αντιπολίτευση παλαιότερα είχαν πει ότι εμείς, εάν γίνουμε κυβέρνηση, θα καταργήσουμε το νομοσχέδιο της κάρτας. Και ως κυβέρνηση κράτησαν τις υποσχέσεις τους και το έκαναν. Ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είχε πει το 2013 «Είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί». Και ως αντιπολίτευση είχε υποβάλει και ερώτηση στη Βουλή για την κάρτα του πολίτη. Γιατί δεν το κάνει και ο ίδιος πράξη ως κυβέρνηση, όπως έκανε ο ομόλογός του Βρετανός κύριος Κάμερον? Ακούστε όμως τι είπανε, λόγια πρωθυπουργού και αναπληρωτή πρωθυπουργού. Δώστε βάση, να καταλάβετε διαφορά. Αυτή η κυβέρνηση κατήργησε το πανάκριβο και αδιάκριτα προσβλητικό πρόγραμμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ακούτε, και πανάκριβο και αδιάκριτα και προσβλητικό πρόγραμμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Κατέστρεψε οριστικά τις βάσεις δεδομένων των ταυτοτήτων, αποκαθιστώντας έτσι τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών. Είπε και άλλα, θέλετε να τα ακούσετε? Μίλησε ότι η κάρτα στην ουσία θα καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπε ότι η κάρτα δεν θα λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα στη Μεγάλη Βρετανία. Ούτε θα μειώσει την εγκληματικότητα, ούτε την παράνομη μετανάστευση. Ναι. Στοιχεία, λέει, προσωπικών πληροφοριών που μέχρι σήμερα είναι υπό τον έλεγχο του κάθε ιδιώτη θα έχουν πλέον περάσει αμαχητή στον έλεγχο της πολιτείας. Μιλάει δε, ακούσε, ότι πρόκειται, εάν εισάγουν το μέτρο, για μία αθέμητη σπατάλη με υπερβολικά μεγάλο κόστος και μάλιστα την ώρα που είμαστε σχεδόν άφραγοι. Δηλαδή, για πείτε μου, εμείς στην Ελλάδα σήμερα είμαστε λιγότερο ή περισσότερο άφραγοι από τους Βρετανούς? Για αυτούς δε που θα αρνηθούν να παραλάβουν την κάρτα, προσέξτε. Η κυβέρνηση, λέει, εξετάζει το ενδεχόμενο, εξέταζε βέβαια, αόριστος, αλλά εξέταζε το ενδεχόμενο να επιβάλλει χρηματικές ποινές ή χρηματικές επιβαρύνσεις όταν θα συναλλάσσονται με δημόσιες υπηρεσίες άνευ κάρτας και τις αποκαλεί τακτικές εκφοβισμού των αθώων πολιτών. Τι να σας πω, μήπως αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο Έλληνες και πιο Ορθόδοξοι από εμάς? Στη Γερμανία η πρώτη μορφή ταυτότητας και μάλιστα ακόμα και του ηλεκτρονικού φακελώματος παρουσιάστηκε από το Ναζί για την ταυτοποίηση των πολιτών που ήταν Εβραίοι στο θρήσκευμα με σκοπό την οργάνωση του φρικτού ολοκαυτώματος. Μήπως με την κάρτα του πολίτη σήμερα υποθάλτουμε ένα νέο Auschwitz? Άραγε, όποιος διαφωνεί με την εκάστοτε κυβέρνηση για το οποιοδήποτε θέμα θα οδηγείται σε μοντέρνα κρεματόρια? Και σήμερα ας πούμε ότι έχουμε δημοκρατία. Αύριο ποιος μου εγγυάται ότι δεν θα έχουμε ένα ολιγαρχικό καθεστώς, μία δικτατορία
που μπροστά της η Χούντα και ο Σαντάμ θα δείχνουν παιδική χοροδία. Τι όπλο θα παραδώσετε στα χέρια τους, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχουμε και έχετε μεγάλη ευθύνη σήμερα. Σταματήστε προτού είναι αργά για την Ελλάδα. Αλλά αυτό που εξαγριώνει περισσότερο όλων από τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού είναι πλέον ότι θα περιορίσουμε τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, φοροκλοπής κλπ. Ότι θα μπορούσε η χώρα να μην είχε υποστεί τις φοβερές συνέπειες των μνημονίων αν πριν από 10 χρόνια αυτή η προσπάθεια, δηλαδή της κάρτας, είχε ολοκληρωθεί. Όταν ο ίδιος ομολογεί ότι τα κονδύλια που έχουμε τώρα επενδυθεί για την κάρτα ανέρχονται στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό ανάλογο του κόστους διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν 8,5. Όταν υπολογίζεται ότι τουλάχιστον στα 155 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα πιο γνωστά σκάνδαλα. Μόνο το σκάνδαλο κλιματιστηρίου ανέρχεται στα 129 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί να μιλήσουμε για Siemens, Fisa Lagarde, Mises, ολιοφορά κατάκριση κονδυλίων δημοσίων έργων, κατασκευή αεροδρομίου εθνικών οδών? Η λίστα δεν έχει τελειωμό και δεν είναι μόνο η Lagarde. Και τι λέμε, όλους αυτούς η πάταξη της γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής και διολιαφθοράς δεν τους πιάνει? Η κάρτα θα τους πιάσει και κατά τον κύριο Υπουργό, αν το μέτρο είχε εφαρμοστεί, θα είχαμε αποφύγει και τα μνημόνια? Και καλά όλα αυτά, αν εφαρμοζόταν η δικαιοσύνη και είχαν επιστραφεί όλα τα κλεμμένα λεφτά, όλος ο πλούτος, και θα είχαμε και αποπληρώσει άμεσα το χρέος μας, που είναι στα 350 δισευρώ, και θα είχαμε αποδεσμευτεί μια για πάντα από την εσχάτη προδοσία των μνημονίων. Για να μην μιλήσουμε για τις αποζημιώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που ανέρχονται σε 300 δισευρώ για κάποιους και κατ' εκτίμηση άλλων στα 1.200, δηλαδή 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε σήμερα αυτά τα νούμερα. Θα μπορούσαμε όχι μόνο να ξεγράψουμε το μνημόνιο της προδοσίας, όχι μόνο να ξεχρεώσουμε, θα μπορούσαμε να ευημερίσουμε στην Ελλάδα και να δανείσουμε ακόμα και τους εταίρους μας. Και η κάρτα του πολίτη είναι μόνο η αρχή. Αλλά μόνο εκεί βασίζεται η οικονομία? Στην πάταξη της φοροδιαφυγής, πού είναι η ανάπτυξη? Έχει η Ελλάδα πετρέλαιο? Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης ισχυρίζεται ότι ο ρηκτός πλούτος της Ελλάδας υπερβαίνει τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Γιώργος Παπανδρέου, έλεγε στις 11 Δεκεμβρίου του 2009 ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πετρέλαιο ή το πετρέλαιο που έχουμε είναι πολύ λίγο. Εσείς ποιον από τους δύο θα πιστεύατε? Και μετά την κάρτα του πολίτη έρχεται η αχρήματη κοινωνία. Σύντομα θα μας οδηγήσουν στην αχρήματη κοινωνία. Την κατάργηση των μετρητών, αφού η κάρτα θα είναι και το πορτοφόλι μας. Ή το εμφύτευμα θα είναι και το πορτοφόλι μας. Τα μετρητά συνιστούν βέβαιες και καθαρισμένες απαιτήσεις έναντι της Κεντρικής Τράπεζας. Η έκδοση νομίμου χρήματος αποτελεί έκφραση νομισματικής κυριαρχίας του κράτους και δεν μπορεί να εκχωρηθεί στις ιδιωτικές τράπεζες. Με την κατάργηση των μετρητών, τι σημαίνει το ηλεκτρονικό χρήμα? Ίσον αέρας κοπανιστός. Και φτάνουμε στο τέλος, στο μη δύναση αγοράσε κανείς ή πωλήσε. Θα αποτελούσε μεγάλη ανορθογραφία, ιδιαίτερα μάλιστα εκπροσωπώντας σήμερα και την αιστεία πατερικών μελετών. Να μην μιλήσουμε και ως χριστιανοί ορθόδοξοι, που αποτελούμε τη συντριπτική πλειονότητα στην Ελλάδα, από τη μία. Από την άλλη δε, τη συντριπτική μειονότητα στην Ευρώπη. Ζητούμε από το κράτος να προστατεύσει εμάς και τα πιστεύω μας, είτε με τη λογική της πλειονότητας, είτε της μειονότητας, όποιο τους βολεύει. Μιας και για το τελευταίο δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία, αλλά για άλλες ομάδες, όχι για εμάς. Ως Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι όλο αυτό το μέτρο της κάρτας του πολίτη παραπέμπει στην αποκάλυψη. Είτε με την παρουσία του της ονείμου 666 στην κάρτα είτε όχι. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει χωρίς αυτή. Κανείς δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην υγεία ή τη δικαιοσύνη χωρίς αυτή. Κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί χωρίς αυτή. Πέραν της θεόδου της ελευθερίας που μας δόθηκε από τον ίδιο τον Χριστό μας, η εκούσια συμμετοχή μας σε αυτό το σύστημα που θα οδηγήσει και στο σφράγισμα είναι τελείως δελειγματική και ασύμβατη με την ορθόδοξη πίστη μας και τον τρόπο ζωής μας. Και αν δεν σας πείθουμε εμείς, κλείνοντας, θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από χειρόγραφο του νεοκατατακθέντος Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου. Ο Άγιος και φωτισμένος γέροντας, που αγαπήθηκε ήδη εν ζωή από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκ των οποίων πολλοί βρίσκονται εδώ σήμερα, και ενέπνευσε και εκατομμύρια άλλους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Πόσους εγωίτησε, πόσα θαύματα δεν έκανε ήδη εν ζωή,
Πόσοι πίστευσαν στον Χριστό χάρη σε αυτόν. Το άφησε, προσέξε, μη σας ξεγελάει κανείς. Ως γυρόγραφη γραπτή παρακαταθήκη, με το ίδιο του το χεράκι, με τα ίδια του τα γράμματα, για να μην αμφισβητηθεί από κανέναν γνωσιότητα του λεγόμενου του. Τι έγραψε, τρία αποσπάσματα, λέγεται σημεία των καιρών, το φουλάδι θα το γνωρίζετε. Ακούστε, πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Άλλο, η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, τι φανερώνουν. Τρίτο και τελευταίο, μετά λοιπόν από την κάρτα, την ταυτότητα, το φακέλωμα, για να προχωρήσουν πονηρά, προσέξτε, είπε πονηρά, τι λέγαμε πριν το όχι που γίνεται ναι το έτσι και το γιουβέτσι, πονηρά να προχωρήσουν στο σφράγισμα. Θα διαφημίζει το τέλειο σύστημα στο χέρι και στο μέτωπο με το 666 το όνομα του Αντιχρίστου. Τι άλλο θέλουν λοιπόν, τι άλλο θέλουν λοιπόν, θα αμφισβητήσουν ακόμα και τους Αγίους μας. Το όλο επομένως ζήτημα έχει έντονες εσχατολογικές διαστάσεις. Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κλιματικές και μη ή ότι το πλαστικό χρήμα θα είναι το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Είναι όμως σαφώς μια προδρομική κατάσταση με έντονη αναφορά στα έσχατα. Ας ελπίσουμε ότι ζούμε ακόμα σήμερα σε ένα δημοκρατικό κράτος και όχι σε μια συγκεκαλυμμένη δικτατορία και ότι θα εισακουστούμε σήμερα στην κυβέρνηση αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Εγώ προσωπικά, αλλά και ιδιαιτέρως η αιστεία πατερικών μελετών, είμαστε στη διάθεση του κυρίου Υπουργού αλλά και του ιδίου του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, να συνδράμουμε στην οικονομική και ηθική ανάκαμψη της Ελλάδας, προσφέροντας αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας για όσο χρειαστεί, τις επιστημονικές μας γνώσεις και τις εμπειρίες μας, πνευματικές και μη. Δεν χρειαζόμαστε κάρτες για να σωθεί η Ελλάδα. Η πάταξη της γραφειοκρατίας απαιτεί διαδικασίες. Μία πολύ απλή λέξη στο λεξιλόγιο των Ελλήνων. Η ανάκαμψη της οικονομίας, το ήθος και την πάταξη της ατιμορρησίας, καθώς και την εκμετάλλευση των πολλαπλών μας σπόρων και το σημαντικότερο, την εν Χριστώ δημιουργικότητα. Το Σύνταγμά μας ακόμα βασίζει όλη την Ελλάδα στα Χριστά ήθη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χιωτακάκο Δημήτριο, διδάκτρο του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ της Αγγλίας, για την τόσο τεκμηριωμένη και αναλυτική αυτή που μας έδωσε τα στοιχεία. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Και τώρα παρακαλώ αμέσως στο βήμα να έρθει ο πρώην εισαγγελέας κύριος Σακάς. Να τον υποδεχτείτε με ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Συμπολίτες, ορθώστε το ανάστημά σας με αφύπνιση και εγρήγορση. Επιτέλους, να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Απαιτείται γενική επιστράτευση των χριστιανών κατά της υποκρισίας του πολιτικού κυβερνητικού θηρίου. Αναλογιστείτε πόσες φορές κυβερνητικοί και λοιποί πολιτικοί βουλευτές θριαμβουλογούσαν για νόμους όπου ήθελαν να παρουσιάζουν τον πολίτη να είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Ότι θριάμβευε η λογική του λαού, ότι οι νόμοι που φτιάχνανε ήταν για την εντολή του σοφού λαού. Και όμως, με περίσσια υποκρισία από το 2008, οι πολιτικοί ελληνόφωνες προωθούσαν την περιβόητη κάρτα του πολίτη. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Συμπολίτες μας, παραπλανόμενοι, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στους δόλιους πολιτικούς βουλευτές που ψήφιζαν νόμους προδοσίας και γραφειοκρατίας εναντίον των πολιτών. Και έτσι εστρέφοντο εναντίον των πολιτών. Βουλευτές είχαν ακόμη το θράσος να ποδοπατήσουν και πρόσφατο δημοψήφισμα του λαού, δηλαδή ένα θεσμό της δημοκρατίας
και αυτόν τον ποδοπάτησαν. Ομαδικά ποδοπάτησαν θεσμό δημοκρατίας για την καρέκλα τους, για το Χρυσείο και το Αργύριο. Μετά από αυτά, εμπιστεύεστε τους πολιτικούς βουλευτές που δήθεν παρουσιάζονται ότι ενδιαφέρονται για τον Έλληνα χριστιανό πολίτη στην Ελλάδα? Όχι. Και τη δημοκρατία, ότι δήθεν ενδιαφέρονται για σας όλους τους πολίτες που εκφράζετε τη δημοκρατία? Ο χριστιανισμός έδωσε τη δημοκρατία στην Ευρώπη, την αναγέννηση. Και θέλουν τώρα με την κάρτα, την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη με το τσιπάκι, να υποδουλώσουν εσάς που είστε τα κύτταρα της δημοκρατίας. Ισχυρίζονται ότι θα μας προστατεύσουν με την κάρτα του πολίτη. Δυστυχώς όμως, αυτές οι νοοτροπίες και αυτοί οι ισχυρισμοί είναι σατανικές, διαβολικές νομοθεσίες με τις οποίες επεμβαίνουν στη ζωή μας. Και εδώ πρέπει να προσεχθεί. Επεμβαίνουν στα συνταγματικά μας δικαιώματα, στην προσωπικότητά μας, στην οικογένειά μας, στην εθνική μας υπόσταση, στην περιουσία μας. Όσοι μας άφησαν μετά την στρατηγική με νόμους εξαρτίωση και φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, θα τους εμπιστευτείτε ή θα ορθώσετε το ανάστημά σας με αφύπνιση και εγρήγορες? Ποτέ να μην αφήσετε να σας πάρουν τη ζωή σας μέσα από τα χέρια με τσιπάκια, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, και δεν ξέρουμε τι διαστάσεις ηλεκτρομαγνητικές μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό μπορούν να επιφέρουν. Ήρθε η ώρα να συμπαθούμε! Δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια εμπιστοσύνης στους ελληνόφωνους πολιτικούς απατεώνες, υποκριτές και προδότες αξιών. Μας λένε οι πολιτικοί απατεώνες ότι η κάρτα του πολίτη θα καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία. Το περιστατικό αυτό επισημάνθηκε και από τον προηγούμενο ομιλητή. Δεν είχαμε συνεννοηθεί τι θα γράψει ο ένας και ο άλλος και ούτε γνώριζε τον προηγούμενο ομιλητή. Εστίασα όμως και εγώ με την νομική μου εισαγγελική σκέψη πάνω στο ίδιο θέμα. Λέγανε οι πολιτικοί απατεώνες ότι θα καταπολεμήσουν την γραφειοκρατία, ότι θα θριαμβεύσει η λογική του λαού, θα γίνει επαναδομοποίηση της χώρας, νέα δομή στη χώρα, ότι θα κατεδαφιστεί το κράτος του παραλόγου με την κάρτα του πολίτη, ότι οι πολίτες δεν θα είναι υπήκοοι υποτακτικοί. Και ενώ με την κάρτα εδώ αποδεικνύεται ότι οι πολίτες θα γίνουν υποτακτικοί. Αυτό θέλουν. Ότι με την κάρτα του πολίτη ισχυρίζεται ότι ο πολίτης είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Ότι η κάρτα είναι θεσμός ζωντανός και λειτουργικός. Ναι, είναι ζωντανός και λειτουργικός για τα σατανικά του σχέδια. Λέγανε ότι η κάρτα του πολίτη, προσέξτε φρασεολογία, ότι αιμοδοτεί την κοινωνία. Αιμοδοτεί την κοινωνία ή τα σατανικά του σχέδια που θέλουν να βγάλουν προμήθεια από συσκευές με πελατεία 12 εκατομμύρια πολίτες. Αυτά που σας διάβασα ήταν σχετικές δηλώσεις αριστερού υπουργού Κουρουπλή, υπουργού εσωτερικών στη Βουλή, 8 Οκτωβρίου 2015 παρακαλώ, πρόσφατα. Ντροπή τους βέβαια. Έλεγαν ότι θέλουν κάρτα του πολίτη με τσιπάκι για φτωχούς, προσέξτε, με αξιοπρέπεια. Αυτές ήταν δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών Βαρουφάκη το Μάρτιο του 2015 και είναι ανεβασμένες στο YouTube. Μας θεωρούν φτωχούς με τσιπάκι και μας κάνουν χάρη, μας δίνουν και αξιοπρέπεια που θα έπρεπε να τους δώσουμε ένα φούσκο, ένα δυνατό φούσκο για την υποκρισία τους προς τα μάτια. Αλήθεια, 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 αλήθεια
Μας έλεγαν ότι με το νομοσχέδιο για την Κάρτα του Πολίτη θα υπάρχει, προσέξτε, μία έντονη συμφωνία, έντιμη συμφωνία με τους εταίρους ως εντολή του λαού. Αυτά είναι από δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλο στη Βουλή 27 Τετάρτου 2015. Την άνοιξη που περιμέναμε, την αλλαγή που περιμέναμε να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά τα τελευταία λόγια? Τι σημαίνει αυτή η έντιμη συμφωνία όπου ο ελληνικός πληθυσμός 12 εκατομμύρια θα είναι οι υπόδουλοι, οι χαραγμένοι μέσα σε μια κάρτα του πολίτη? Για να είναι έτοιμη συμφωνία, φυσικά να εξυπηρετήσουν αυτό το χρέος που θα ελέγχεται με ένα τραπεζικό λογαριασμό, και εκεί ηλεκτρονικώς θα εμφανίζεται του καθενός μας η πορεία, η προσωπική, που και θα ελέγχεται. Δεν ξέρουμε εδώ απέναντι σε μια ανώνυμη εταιρεία που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος. Και υπάρχει εκεί ο κεντρικός λογαριασμός για το χρέος. Γίνεται αντιληπτό ότι η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη, με αυτούς τους ισχυρισμούς που είπαν τρεις υπουργικοί παράγοντες, ότι θα είναι ταχύτατο ηλεκτρονικό εργαλείο για να παρακολουθούν ταχύτατα τον Έλληνα χριστιανό πολίτη, πως ως πειραματόζω. Θυμάστε που λέγανε ότι κάναν την Ελλάδα πειραματόζω. Ο πολίτης θα γίνει πειραματόζω και θα παρακολουθείτε. Και θα είναι θύμα ο Έλληνας χριστιανός πολίτης των σατανικών σχεδίων τους, της εξαθλίωσης, εξόντωσης Ελλήνων πολιτών. Να μην συμφωνήσετε με τέτοια ύπουλα νομοσχέδια. Στις 8 Μαρτίου 2015 παρουσίαζαν την ηλεκτρονική κάρτα ως δίθεν, για να δείτε πώς προσπαθούν να παραπλανήσουν την ελληνική κοινωνία, γιατί τη θεωρούν ότι δεν έχει συνείδηση. Έχουμε όμως συνείδηση. Θεωρούσαν και υποστήριζαν και παρουσίαζαν την ηλεκτρονική κάρτα ως δίθεν έξυπνο όπλο κατά της γραφειοκρατίας. Εδώ τώρα, με δύο επιχειρήματα, θα τους δείξουμε πόσο ψεύτες ήταν. Εάν ήθελαν να καταργήσουν τη γραφειοκρατία που την προκάλεσαν αυτοί οι πολιτικοί κυβερνώντες και βουλευτές πλειοψηφίας, όφυλαν πρώτα-πρώτα να καταργήσουν την νομοθεσία που ψήφισαν επί τόσα χρόνια, και με αυτή την νομοθεσία είχαν δημιουργήσει τη γραφειοκρατία. Δεν την είδαμε να την καταργούν. Και λένε για να καταργηθεί χρειάζεται η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη, αλλά με τσιπάκι, για να αποθηκεύεται εκεί μέσα σε κάποιον και να μεταβιβάζεται μετά σε κάποιον σκληρό δίσκο, και να χαράσεται στο σκληρό δίσκο η παρουσία σας. Και έτσι λένε, που το βρήκαν αυτό το επιχείρημα, ότι έτσι θα καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία. Αν θέλανε, λένε ότι θέλουν να βάλουν σε αυτή την κάρτα τον αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, το ΆΜΚΑ. Δεν χρειάζεται να ξοδευτούν και να πάρουν μίζες, και δεν ξέρουμε και σε ποια ηλεκτρονική εταιρεία θα τις δώσουν και από πού θα τις πάρουν. Έχουμε και εμείς χαρτί να γράφουμε αυτούς τους αριθμούς. Δεν τη χρειαζόμαστε την ηλεκτρονική κάρτα και 7,5 δισεκατομμύρια, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, κόστος, ενώ δεν έχουμε να πληρώσουμε. Δεν νοείται να διατηρούν την πολυνομοθεσία και ύποπτη νομοθεσία για στήριξη της γραφειοκρατίας και να υποστηρίζουν ως πολιτικοί ότι μία ηλεκτρονική κάρτα με τσιπάκι παρακολούθηση των κινήσεων του πολίτη θα λύσει ως διαμαγείας το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Δεύτερο, με νέους νόμους όφυλαν να μην επαυξάνουν τη γραφειοκρατία. Αυτοί επαυξάνουν τη γραφειοκρατία. Χαρακτηριστική περίπτωση, τρέχουσα, αύξηση της γραφειοκρατίας με την νομοθεσία για επικαιροποίηση εγγράφων στα ειρηνοδικεία για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αντί να την απλοποιήσουν την νομοθεσία, την έκαναν περισσότερο γραφειοκρατική. Και ύστερα μας λένε ότι η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη
θα έρθει να λύσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και στη δικαιοσύνη. Γίνεται φανερό όχι μόνο ότι είναι ψεύτες, αλλά έχουν και θράσος. Είναι αντίχριστοι. Ακριβώς, είναι αντίχριστοι. Και όχι μόνο αυτό, είναι αντικοινωνικοί, δόλοι και ύπουλοι με θράσος. Αποδεικνύεται πλέον ότι η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη με τσιπάκι είναι σατανικό όργανο παρακολούθησης του πολίτη και όχι διευκόλυνση του πτωχού πολίτη, όπως έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης, με αξιοπρέπεια. Όπου, προσέξτε, θέλουν πρώτα στους φτωχούς, τους οποίους δημιούργησαν οι ίδιοι, τους στοχοποίησαν, εκεί να περάσουν το τσιπάκι και την κάρτα. Τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού με σχέδιο τα φτωχοποίησαν, τώρα το σατανικό του σχέδιο συνεχίζεται και θέλουν με την παρακολούθηση του χριστιανού Έλληνα πολίτη και της οικογένειάς του να τον ξεφτελίσουν φτωχοποιημένο. Και τι είχαν πει? Ότι για να περάσει η κάρτα του πολίτη να δίνουν 100 ευρώ για 9 μήνες για σύντησή τους. Εκεί θέλουν να φτάσουν τους Έλληνες, για να τσιμπήσουν στα 100 ευρώ, στα 30.000 δραχμές, στα 30 αργύρια, και να πουλήσουν οι Έλληνες την ψυχή τους σε τέτοια σχέδια. Θέλουν να κρατάνε δεμένο τον Έλληνα πολίτη με χαραγμένους κωδικούς στην εξαθλίωση και ελεγχόμενο υπόδουλο στα στρατηγικά, στρατηγικά του σχέδια. Η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη με τσιπάκι είναι συγχρόνως ηλεκτρονικός τρόπος βάπτισης του χριστιανού Έλληνα πολίτη σε ένα ευρύτερο μαντρί, γιατί έτσι έχουν μάθει στα πολιτικά μαντριά, θέλουν να τον βαπτίσουν σε ένα ευρύτερο μαντρί ψυχικού, συνειδησιακού και νομικού ελέγχου υποταγής. Διότι με το ηλεκτρονικό υλικό που συγκεντρώνεται πέραν του θρησκευτικού φακελώματος του, παραβιάζεται έτσι συνταγματικά, παραβιάζουν και τα συνταγματικά δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα που προέρχονται από τις διεθνείς συμβάσεις. Ενώ μας έλεγαν προεκλογικά ότι υποστηρίζουν τα συνταγματικά δικαιώματα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ από παλιότερα ξέραν από δήλωση της Προέδρου της Βουλής ότι θα ποδοπατηθούν τα συνταγματικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Και όμως αυτή το χαβά τους συνεχίζουν. Θα δείτε ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται και προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις που έχουν με το άρθρο 28 του Συντάγματος μεγαλύτερη ισχύ από τους μνημονιακούς νόμους και υπερισχύουν. Κινδυνεύει το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Με την κάρτα δεν έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Το άρθρο 8 του Συντάγματος της ΕΣΔΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ορίζει ότι κάθε πρόσωπο δικαιούται στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του, μέχρι και της αλληλογραφίας του. Όλα αυτά παραβιάζονται με την κάρτα του πολίτη. Άρθρο 2 του Συντάγματος. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση του πολίτη, της πολιτείας. Τι κάνει όμως αυτή η πολιτεία όπως εκπροσωπείται? Θέλει να αποδοπατήσει τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, δηλαδή την αξιοπρέπεια. Και έρχεται ο κάθε Βαρουφάκης από το Μάρτιο του 2015 και ήθελε κάτα με τσιπάκι για φτωχό με αξιοπρέπεια. Συντομεύω. Άρθρο 5 του Συντάγματος. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Με την κάρτα του πολίτη θα έχει ένα τείχος μπροστά του. Άρθρο 9 του Συντάγματος. Η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Με την κάρτα του πολίτη παραβιάζεται ευθέως και δεν ξέρουμε ποια ανώνυμη εταιρεία τι θα τα κάνει όλα αυτά τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα. Άρθρο 9α του Συντάγματος. Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και η χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων του. Εδώ θα παραβιαστούν όλα αυτά. Και αυτό το άρθρο του Συντάγματος θα πάει περίπατο και στον κάλο των Αχρήστων. Άρθρο 25 του Συντάγματος.
τα δικαιώματα ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Με αυτά που κάνουν και θέλουν να περάσουν την κάρτα του πολίτη, δεν δίνουν, εκπροσωπώντας αυτή το κράτος, δεν δίνουν εγγύηση στον πολίτη. Και παραβιάστηκε αυτό το άρθρο. Και ο νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, άρθρο 5, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο, δηλαδή ο πολίτης, με τα δεδομένα του, έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Μη δίνεται ποτέ συγκατάθεση. Όχι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα θα παραβιαστούν με την κάρτα του πολίτη, ποια συνταγματικά δικαιώματα θα παραβιαστούν επίσης με την κάρτα του πολίτη, και έρχονται όλοι αυτοί να μας πούνε ότι θέλουν την κάρτα του πολίτη να τη δώσουν σε φτωχούς που έχουν και αξιοπρέπεια. Μας ηρωνεύω. Όλα τα ανωτέρω με την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη κινδυνεύουν τα συνταγματικά δικαιώματα να μην εφαρμόσουν. Και ο Έλληνας πολίτης θα γίνει σκλάβος σατανικού σχεδίου υποδήλωσής του. Να μην συμφωνήσετε. Σας καλώ να προστατεύσετε τα συνταγματικά σας δικαιώματα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά σας και να μην κάθεστε στο σαλόνι υπνοτισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρώην εισαγγελέα, τον κύριο Σακά, που πραγματικά μας ανέλησε τόσο τεκμηριωμένα και τόσο συγκεκριμένα για όλα αυτά τα άρθρα που ανέφερε και είναι αντισυνταγματικά. Και τώρα παρακαλώ αμέσως να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό, γιατί πραγματικά θα πρέπει να μας λίγο να μας δείξετε κατανόηση, γιατί είναι πάρα πολύ η συμμετοχή από όλη την επαρχία. Μόλις έφτασαν και τα αδέρφια μας από την ηρωική Λάρισα, τον Δημήτρη τον Αγραφιώτη, είναι κοντά μας. Εδώ όλα τα αδέρφια μας και περιμένουμε ακόμα και άλλα πούλμαν που έχουν μπλοκαριστεί. Λίγο να δείξετε κατανόηση και υπομονή, γιατί ο αγώνας, ξέρετε, θέλει και θυσίες. Γιατί στη συνέχεια μην αποχωρήσει κανένας σε αυτό το πανηγύρι του θερισμού, που θα τους δώσουμε την απάντηση που τους χρειάζεται. Γι' αυτό μην φύγει κανένας, να μην υπάρχει καμία απέλεια, ζήσω μην ανέβουμε πορεία προς τη Βουλή και να τους δώσουμε εκεί αυτό που πρέπει και την απάντηση που τους χρειάζεται. Έλα. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο πατήρ Νικηφόρος από τον Ηρωικό Βόλο, από την Ηρωική Θεσσαλία που εκπροσωπεί. Ορίστε. Είναι εξέδρα πάνω, με λέγε, λέγε, λέγε. Πατέρες και αδελφοί, από την ωραία Θεσσαλία, εγώ δεν μπορώ να φωνάξω πολύ, αλλά δεν πειράζει, ούτε από πολλά, τον προλίμωνο λίγα. Από την ωραία Θεσσαλία, όχι ότι αυτοί που είπαν πολλά δεν σημαίνει πως είναι πρόλοι, με αλίμωνο. Από την ωραία Θεσσαλία, λοιπόν, την Αγιοτόπο, μεταφέρουμε ένα σύντομο χαιρετισμό στην ωραία αυτή αγωνιστική, στην ομολογιακή αυτή σύναξη. Εκφράζουμε την ιερά ανίσθεκτο αγωνία των χριστιανών για το μέλλον του τόπου μας, που όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε με την απλή λογική που μας έδωσε ο Θεός, αυτό το μέλλον διαγράφεται ζωφερόν. Εκφράζουμε την έμπονο ανησυχία όλων για την επιχειρούμενη και εν πολλής πραγματοποιούμενη αποχριστιανοποίηση, την αποδόμηση των ιερών και των οσίων μέσα στη χώρα των Αγίων, τη χώρα όπου έχει αναδείξει Αγίους και Μάρτυρες, τη χώρα όπου είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, της ορθοδοξίας, της τέχνης, της επιστήμης, της δημοκρατίας, όπως είπε ο κύριος Εισαγγελέας. Εκεί λοιπόν θέλουν να διαλύσουν τα πάντα. Είναι γνωστά τα θέματα. Τα ακούσαμε από τους προλαλήσαντες και τα ακούσαμε κι άλλα. Έχουμε όλοι ένα δηλητηριασμό στην ψυχή. Ο Φώτης Κόντογλου έλεγε «Φαρμακερό, θανατερό φαρμάκι, φαρμάκωσε την ανθρωπότητα και ποιο θα είναι το αντίδοτο, ο Ιησούς Χριστός». Ο σημερινός Άγιος που γιορτάζει με τον παλιό Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μέσα σε δύο στίχους περιγράφει αυτό που ζούμε σήμερα, το έλεγε στην εποχή του, αλλά κατ' εξοχήν σήμερα εφαρμόζεται. «Έρη τα καλά, γυμνά τα κακά, ο πλούς ενοικτή, πυρσό σου δαμού, δεν υπάρχει φως, πουθενά φως». Το μόνο φως είναι το ένθαρκο φως που θα μας σώσει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό να έχουμε θάρρος, διότι μίζων εν ημίν ή εν το κόσμο. Ο διάβολος είναι ο κοσμοκράτορας, αλλά ο Θεός είναι ο παντοκράτορας. Και είναι το αρνείο το εσπαγμένο το οποίο ήρθε μικρόν και είναι να νικήσει.
Ας έχουμε λοιπόν θάρρος, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς τη Θεσσαλονική επιστολή, ακόμη υπάρχει ο κατέχων και το κατέχων. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτές οι δύο μετοχές κατά κάποια ερμηνεία των πατέρων. Ο κατέχων και το κατέχων. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η χάρις που υπάρχει ακόμη στην Εκκλησία και στους αγωνιστές. Όταν εκλείψει και εισταλεί η χάρις, τότε θα ολοκληρωθεί το κακό. Ας αγωνιζόμαστε. Γιατί λένε οι πατέρες ένα πολύ ωραίο. Στους εσχάτους χρόνους, στους διωμούς που θα υφίσταται η Εκκλησία, η γη θα είναι κλειστή, αλλά ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Αυτό είναι το σημαντικό. Ας είναι κλειστή η γη. Μας ενδιαφέρει και είναι το σημαντικότερο ότι ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Με αυτό λοιπόν το φρόνημα, με το ότι ο ουρανός θα είναι ανοιχτός, το ότι θα πολεμεί ο Αντίχριστος, λέει ο Άγιος Κυπριανός Καρχιδόνος, αλλά θα προστατεύει ο Χριστός. Θα εμβατεύει το θηρίον, αλλά θα νικήσει το αρνίον. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα, τελειώνω και λέω ότι χαιρετίζουμε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση και με τα παρηγορητικά λόγια, τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως λέει εκεί στον Ευαγγελιστή Ιωάννη γράψον. Και λέει λοιπόν για αυτούς, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι τέλος, γίνω πιστός άθρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Τον εικόντι λέει δώσω εξουσίαν επί των εθνών. Τον εικόντι δώσω το μάνα του κεκλειμένου. Τον εικόντι, ακούστε το τελευταίο. Δώσω τον αστέρα των πρωινών. Ποιος είναι ο αστέρας ο πρωινός? Είναι ο φωτισμός και η ανέστρη χαρά που θα φέρει στους δικαίους οι ανατολίτες μελούσης αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Άρα λοιπόν αδελφοί, είτε και κρατείτε εδραίος. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πουλήσε τη ουρανή. Ή ο Θεός με τιμών, ουδείς με τιμών. Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικηφόρο. Και αμέσως τώρα στο βήμα να προσέλθει ο ηγούμενος της ηρωικής συμπονής εσφυγμένου. Οι διακομμένοι πατέρες μέσα στην ορθόδοξη Ελλάδα μας. Λέσκος και ντροπή. Οι σημερινοί πολιτικοί ηγέτες να μην νοιάζονται για αυτό το διαιωμό που υφίστανται εδώ και 40 χρόνια, αλλά για τους λαθρομετανάστες παρέχουν ευκολίες, διευκολύσεις, επιδόματα και δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Και ορθόδοξοι πατέρες μας μέσα στο περιβόλι της Παναγίας να διώγονται με αυτόν τον ανελέητο τόπο και διωγμό. Έσχος και ντροπή! Θα έρθει ο γέροντας να μας δώσει το μήνυμά του. Ο Ιερώνυμος που είναι! Αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, χαιρετίζω την ευλογημένη σύναξή σας που ήρθατε εδώ για να διατρανώσουμε όλοι μαζί το όχι, όχι στους κυβερνώντας, αλλά στον ίδιο τον διάβολο. Στην αρχή της δημιουργίας μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός επίησε άνθρωπον και αφήκε αυτόν εν χειρή διαβουλίου αυτού. Επίησε τον άνθρωπον, λέει, τον έκανε ελεύθερο και τον άφησε στη δικιά του την προαίρεση να ακολουθήσει ή το καλό ή το κακό. Εγώ, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έρχομαι εδώ ότι είμαι ο αυτός που θα σας οδηγήσει, αυτός που θα σας... Εγώ απλώς θα σας πω αυτά που είπανε οι Άγιοι Πατέρες. Και επειδή έρχομαι από τη Μονή του Εσφυμένου, που πάντα ήταν πρώτα μπροστά στους αγώνες και του έθνους και της πίστεως, θα ήθελα να σας πω ένα ωραίο στιχάκι το οποίο έχει γράψει οι πατέρες και λέει ότι τα έθνη ο Θεός εμέριζε
κατά αγγέλους αυτού, τότε σε παρθένε προγινώσκον μέσεστε, αγενή μητέραν άχραντον, σι διένει με τούτο, το κράτηστον όρος και μέγιστον, ως κληρονομίαν απόλεκτον. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Θεός σε μέριζε και έβαζε κάθε άγγελος στα έθνη, τότε στην Παναγία μας έπεσε ο κλήρος του Αγίου Όρος. Και επάνω στο Άγιο Όρος, στην αντίσταση των Αγίων Πατέρων, εθράφτησαν όλων των αιρετικών τα διαβούλια. Μας έκανε λοιπόν ο Θεός ελευθέρους. Ποιος μπορεί και ποιος έχει το δικαίωμα να μας κάνει δούλους? Κανένας δεν έχει το δικαίωμα. Ούτε ο ίδιος ο Θεός επεμβαίνει στη συνείδησή μας. Μας λέει, θέλετε το καλό, εδώ είναι. Εγώ, λέει, σας βάζω από τη μια μεριά νερό και από την άλλη φωτιά. Όπου θέλετε, απλώστε τα χέρια σας. Οι Άγιοι Πατέρες μας, από την αρχή της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μας τα είπε όλα αυτά. Μας είπε, θα έρθει καιρός που θα έρθει ο Αντίχριστος, που θα είναι αυτό το σημείο του, που θα είναι, θα πάρουν όλοι οι άνθρωποι το σράγισμα αυτό ή στο χέρι ή στο μέτωπο. Αλλά δεν είναι μόνο ότι όποιος πάρει το σράγισμα αυτός θα είναι ο απόβλητος από τη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει και κάτι άλλο. Ο έχων των αρθιμών ή των αρθιμών του ονόματος του Αντιχρίστου. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος μας λέει, επειδή το θηρίον είναι θεομάχων, θα αρχίσει από τη λαστέρα, από την κοιλιά. Πώς θα αρχίσει από την κοιλιά? Ο Άγιος Υπόλυτος, Πάπας Ρώμης, μας λέει, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έχει αυτό το σημείο. Τι θα σημαίνει η σφραγίδα του? Ότι αρνούμε τον Χριστό, αρνούμε την Εκκλησία, αρνούμε το βάπτισμα και δέχομαι να κολλαστώ μαζί σου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέει, όταν έχουμε ελευθερία, τότε σίγουρα θα φροντίζουμε και για τα τρόφιμα στην καθημερινή μας ζωή. Όταν όμως έρθει η ανάγκη, τότε, όπως ο Θεός έθριψε τον αχάριστο λαό των Εβραίων 40 χρόνια στην έρημο, έτσι και τότε θα θρέψει και αυτούς οι οποίοι θα αντισταθούν στα έργα του Αντιχρίστου. Βλέπουμε λοιπόν και μιλάμε όλοι για μια κοινωνία η οποία θα μας φέρει πιο κοντά στην ευτυχία, πιο κοντά σαν το να ζήσουμε καλύτερα σαν άνθρωποι. Όχι μόνο δεν θα μας δώσει αυτή την ευημερία την οποία επαγγέλλονται οι άνθρωποι της νέας εποχής, αλλά θα μας φέρει τη δυστυχία του διαβόλου. Και παρακολουθήστε παρακαλώ με προσοχή να δείτε με τι τρόπο δουλεύει ο διάβολος. Στην αρχή, όπως ξέρετε, όλοι ξεσηκώθηκαν. Δεν θα πάρουμε τα σφραγισμένα τρόφιμα, γιατί σιγά σιγά, και όμως όλοι τα πήραν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν θα πάρουμε το ΆΜΚΑ, γιατί σιγά σιγά θα μας αποξενώσει από το Θεό. Τι κάνουμε εμείς παίρνοντας το ΆΜΚΑ και χρησιμοποιώντας όλα αυτά του Αντιχριστού? Αρνούμεθα την πρόνοια του Θεού. Γιατί το πήραμε το ΆΜΚΑ? Για να έχουμε πρόσβαση στα νοσοκομεία και στα φάρμακα, για να μπορούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας. Δηλαδή ο Θεός δεν μπορούσε. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε το ΆΜΚΑ και βλέπετε ότι το ΆΜΚΑ αυτό
έγινε φραγμός και σου λέει δεν έχεις το άμκα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και είναι αυτό το οποίο ερχόμαστε όλοι και λέμε εναντίον των κυβερνώντων και καλά κάνουμε. Έτσι τους πρέπει. Όμως εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι τι κάναμε. Όταν μας προσφέρουν όλα αυτά του Αντιχρίστου και εμείς τα παίρνουμε χωρίς διαμαρτυρία και χωρίς να κάνουμε κάτι. Και το λέω όχι μόνο και είναι ντροπή που το λέω, θα έπρεπε σε αυτόν τον αγώνα να έχει μαυρίσει τουλάχιστον εδώ πέρα να είναι όλοι οι αρχιερείς, όλοι οι ιερείς, όλοι οι μοναχοί για ποιο σκοπό. Και ρωτάω εγώ, ρωτάω και τους αρχιερείς και τους ιερείς και τους μοναχούς, σε ποιανού τα όνομα τα φορέσαν αυτά τα ευλογημένα ράσα, σε ποιανού το όνομα, σε ποιον ελπίζουν τη σωτηρία, παρά μόνο στον Κύριο. Εγώ χαιρετίζω και ευχαριστώ και αυτούς που συμμετέχουν και αυτούς που δεν συμμετέχουν. Όταν θα το καταλάβουν όμως θα είναι αργά. Προσέξτε ένα πράγμα που λέει ο Άγιος Υπόλυτος. Όταν θα έρθει ο Αντιχριστός, οι αρχιερείς και οι ιερείς σας θα λένε δεν είναι τίποτα, πάρτε τα, τελείωσε. Είναι ελεύθερα όλα. Τα κάνουν οι Εβραίοι για το καλό μας. Δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Εβραίος ποτέ δεν θα σου κάνει κάτι για το καλό σου. Θα σου κάνει για να σε υποδουλώσει και δεν θα σου κάνει αλλά να σου πάρει την ψυχή. Και βλέπουμε σήμερα και ρωτώ εγώ, ο αμαθής, γιατί αυτή η αδράνεια, τουλάχιστον από την κρατούσα Εκκλησία, γιατί δεν υπάρχει η συστράτευση αυτή να ξεσηκωθούνε. Ένας Άγιος, ο Άγιος Υπάτιος Επίσκοπος Γαγρών, αιματέωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όμως σήμερα αρχιερείς περνάνε την Ολυμπιακή Αγώνα, την Ολυμπιακή Φλόγα μέσα από το Ιερό. Τι να πούμε όταν εμείς οι ίδιοι με τα χέρια μας βγάζουμε τα μάτια μας. Γιατί να δεχθούμε τα σρελισμένα τρόφιμα, γιατί να πάρουμε το άμκα, γιατί να πάρουμε την κάρτα του πολίτη, γιατί να πάρουμε αύριο την ταυτότητα, γιατί μεθαύριο το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και είναι μόνο αυτά. Προχθές στη Βουλή ψηφίσανε, τι ψηφίσανε, σύμφωνο συμβιώσεως ανδρών με άνδρες και γυναικών με τα γυναίκες. Συγγνώμη, όλα αυτά που ψηφίζουν είναι για το καλό μας. Δηλαδή, όλοι αυτοί που ψηφίσανε το νόμο αυτό, μπορείτε να μου πείτε, είναι ή δεν είναι ανώμαλοι. Όλοι αυτοί που θα πάτε εσείς να τους ξαναψηφίσετε, αύριο θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Αύριο θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Γιατί να τους ψηφίσετε. Υπάρχουν Έλληνες που πρέπει να ψηφίσουμε. Και αν δεν υπάρχει κανένας, ας κάνουμε αυτό που έκανε ο Κολοκοτρώνης όταν έβλεπε ότι δεν τα συμφωνούσανε. Πήρε έναν άνθρωπο του λαού και τον κάθισε εκεί πέρα. Αγαπητοί μου αδελφοί, ωραία. Με ποιο, ας πούμε, κριτήριο, να σας πω εγώ το κριτήριο, θα σας το πω. Γιατί έχουμε υποδουλωθεί στους Εβραίους με τα χρήματα τα οποία μας έδωσαν και οι θεσμοί οι λεγόμενοι που έρχονται εδώ δεν έρχονται για τίποτα άλλο, δεν έρχονται για να μας βοηθήσουν στην εφημερία της Ελλάδος, αλλά έρχονται για να μας κάνουν να ξυλώσουμε ό,τι ελληνικό. Θα το δείτε σε λίγο. Θα μας απαιτήσουν να βγάλουμε το σταυρό από τη σημαία. Θα μας απαντήσουν όπως το άκουσα. Δεν ξέρω αν αληθεύει και αν έπρεπε αυτή τη στιγμή οι αρχιερείς όλων των ειδών να έχουν πάρει τις ράβους τους ή να έχουν βγει στον δρόμο. Λέει θα απαγορεύεται το βάπτισμα
παρά μόνο όταν θα γίνει ο εθνικός άνθρωπος. Με αυτά που ακούστηκαν. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Είναι τόσα πολλά. Αφήνουν ελεύθερους τους λαθρομετανάστες. Το ξέρετε ότι είναι σχέδιο να τους αποκλείσουν όλους στην Ελλάδα για να μας πούνε αύριο ότι έχετε τόσα εκατομμύρια μουσουλμάνους και ότι θα πρέπει να τους κάνουμε τζαμιά. Μα λένε ότι πρέπει να τους φιλοξενήσουμε. Οι μεγάλοι που τσακώνονται ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Γιατί δεν σταματάνε στον πόλεμο να πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Γιατί είναι το σχέδιο να αφανίσουν την Ορθόδοξη Ελλάδα. Γι' αυτό γίνονται όλα. Αλλά η ευθύνη θα βαραίνει τους αρχιερείς, τους πατριαρχάδες που δεν έμαθαν να μας λένε την αλήθεια, αλλά έμαθαν να μας λένε το μαύρο άσπρο και το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό. Όχι. Τότε μόνο θα τους ακολουθήσουμε όταν θα τους δούμε να μπουν μπροστά και εμείς θα γίνουμε χαλοί να μας πατήσουν. Δεν υποτασσόμαστε όμως ούτε σε μασόνους, ούτε σε Εβραίους, ούτε σε ερετικούς, ούτε σε κανέναν. Και μου φέραν οι αδελφοί εδώ την εφημερίδα. Απαγορεύονται οι βαπτίσεις από τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά στα τόσα που έχουμε δει, αληθεύουν όλα. Και όταν κάτι δημοσιεύεται, ήδη το έχουν αποφασίσει. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο καιρός αυτός είναι καιρός ομολογίας. Είναι καιρός που καταγράφονται τα ονόματά μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ολιγορία μας αυτή θα μας κάνει να είμαστε υπόλογοι απέναντι του Θεού. Και σαν εκκλησία και σαν οικογένεια και σαν... και αιτιόμεθα όλοι τους κυβερνώντας. Γιατί όμως, τους αιτιόμεθα πραγματικά, γιατί δεν μας δείχνουν αυτό που πρέπει. Όμως ας γυρίσουμε και ας κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας και άντρες και γυναίκες. Είμαστε αυτό που απαιτεί η σημερινή ελληνική κοινωνία. Είναι η οικογένειά μας αυτή που πρέπει να είναι για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί όλοι αιτιόμαστε και λέμε δεν έχουμε καλούς αρχιερείς, δεν έχουμε αγωνιστάς. Αφού δεν έχουμε οικογένεια, πώς θα βγουν αυτοί οι αγωνιστές. Από πού. Όταν εμείς οι ίδιοι καταστρέφουμε το μέλλον μας, οι Εβραίοι καταφέρανε ένα, όσο και να σας φανεί σκληρό, δεν είμαι εναντίον κανενός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, διαλύσανε την οικογένεια. Κάθε λίγο έρχονται εδώ οι θεσμοί για να μας καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει. Και απόδειξη του νόμου που ψηφίσανε, το σύμφωνο της συμβιώσεως, λέει μας είχαν καταδικάσει, λέει 5 φορές, 500 να μας καταδικάσουν. Να μας καταδικάσουνε. Πρέπει πρώτα να καταδικάσουμε τον εαυτό τους. Γιατί ήρθανε στην Ορθόδοξη Ελλάδα για να μας διδάξουν πώς θα ζήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν μας χρειάζεστε. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι να τα μαζέψετε και να εξαφανιστείτε από την Ελλάδα. Oh!
Έχουμε πολλά να πούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τα οποία δεν εξαντλούνται μέσα σε μισή ώρα που θα μιλήσουμε. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα είναι όλος ο κόσμος. Από μας πήρανε και είναι άνθρωποι και έρχονται σήμερα που όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες, αυτοί ήταν ανθρωποφάγοι ακόμα. Και έρχονται εδώ να μας πούνε για να μας υποχρεώσουν, ναι. Και σας λέω, ο διωγμός που γίνεται στη Μονή μας από το Άγιο Όρος και λέω δύο εκδοχές, βλέπω αγιορείτες πατέρες και χαίρεται την καρδιά μου που ήρθανε σήμερα εδώ. Βλέπω όμως και από την άλλη μεριά τους αγιορείτες που πήραν τα χρήματα των Εβραίων και σκλαβώσανε το Άγιο Όρος στους Εβραίους. Ξέρετε πόσα είχαν βγάλει για μας μόνο για τη Μονή μας. Ακούστε το λοιπόν. 4,5 δις για να μας υποχρεώσουν. Και ποιος είναι ο σκοπός τους, ο διωμός αυτός που γίνεται και δεν γίνεται από τους ξένους, γίνεται από τον Πατριάρχη, το λεγόμενο Ορθόδοξο, το λεγόμενο. Γίνεται από τους αγιορείτες, τους πατέρες, τους αδελφούς μας που δεν μας έχουν ούτε καν για ανθρώπους. Και αν θα δείτε ότι κι ας έρθει κανένας να με διαψεύσει, υπάρχει ένας διωμός από το ας σας πω από το 72 εγώ, γιατί ήμουν εκεί σε όλα τα γεγονότα. Και τι είναι αυτό που ζητάνε από μας? Να μνημονεύσουμε τον Πατριάρχη. Γιατί να τον μνημονεύσουμε? Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής της αγάπης, και μας λέει: εάν έρχεται κάποιος προς εσάς και δεν σας φέρνει τη μαρτυρία αυτή της πίστεως, ησυχία μη λαμβάνετε και χέριν αυτό μη λέγεται. Ο γαρλέγον χέρον χέριν κοινωνεί της έρης αυτού της πονηρής. Δεν έχουμε αντίρρηση, δεν τα έχουμε με το θεσμό του Πατριαρχείου, τα έχουμε με το πρόσωπο του Πατριάρχου. Τα έχουμε με αυτούς που συγκροτούν το Πατριαρχείο, γιατί είναι αιρετικοί, διότι είναι μέσα στον οικουμενισμό. Αλλά τα έχουμε και με τους αρχιερείς της κράτους της Εκκλησίας, γιατί δεν έχουν το σθένος να βγουν εκτός από ένα-δύο και να πούνε την αλήθεια. Γιατί? Γιατί τα 60% τους μισθούς που παίρνουν είναι από το Βατικανό. Γι' αυτό λοιπόν. Και ετοιμάζονται. Εμείς είμαστε οι σκοταδιστές. Ετοιμάζουν τη σύνοδό τους τη μεγάλη. Και ξέρετε ποια θα είναι τα θέματα τους. Να σας τα πω εγώ και αύριο θα τα βλέπετε. Να παντρεύουν διευχερείς. Οι ιερείς όταν θα πεθάνει η πρεσβυτέρα μπορούν να ξαναπαντρεύονται. Οι μοναχοί, εάν θέλουν να τα πετάξουν, θα έχουν το δικαίωμα. Να μην φέρουν ράσα, να μην φέρουν γένια και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Ακούστε με λίγο. Εγώ θα σας πω 5 πράγματα. Μην ξεχνάτε αυτό το οποίο σας λέω κάθε φορά. Οι πατέρες μας που έπεσαν στην πόλη μας περιμένουν. Μας περιμένουν. Η πρωτεύουσα η δικιά μας είναι η Κωνσταντινούπολη. Περιμένουν από μας. Όλοι αυτοί που έπεσαν υπερπίσεως και πατρίδος για να πάμε να πάρουμε από τους εχθρούς όλα αυτά τα οποία μας πήρανε. Πάρα πολλά. Από την μια άκρη του κόσμου μέχρι την άλλη. Δεν είμαστε από αυτούς που δεν διεκδικούμε. Διεκδικούμε τα πάντα και διεκδικούμε
ένα πράγμα από τους κυβερνώντας, να μας αφήσουν ήσυχους, να κοιτάξουν τι μπορούν να κάνουν καλύτερα, γιατί όλο το λαό αυτό, και κοιτάνε, θα τον βρούνε αντιμέτωπο σε κάποια στιγμή, όσο και να νομίζουν ότι κέρδισαν, εκεί που θα πούνε ότι κερδίσαμε, εκεί θα τους έρθει κατραπακιά από τον Κύριο. Όμως, δεν αρκεί να τα λέμε όλα αυτά. Χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, επιστροφή. Επιστροφή στα ήθη και στα εθιμά μας, στην Εκκλησία μας, σε αυτά που μας άφησαν οι πατέρες μας, όχι σε αυτά που μας φέρανε οι ξενόφερτοι και αυτοί που θέλουν να διαλύσουν τα πάντα. Όχι, να μείνουμε στα δικά μας, να αρνηθούμε τις κάρτες, να αρνηθούμε τα σφραγίσματα, να αρνηθούμε τα χρήματά τους. Πετάξτε τα τους στα μούτρα, θα ζήσουμε σαν Έλληνες. Δεν χρεωθήκαμε με τη δραχμή, αλλά χρεωθήκαμε με το ευρώ που μας έβαλαν επίτηδες για να μας γενιοποιήσουν. Ακούστε το, σε λίγο θα μας απαιτούν μία θρησκεία, ένα σύνταγμα, μία σημαία, μία γλώσσα και θα μας κάνουν να είμαστε υπόδουλοι των Εβραίων για όλη μας τη ζωή. Αγαπητοί μου αδελφοί, εάν οι Εβραίοι παραπονιούνται ότι βρέθηκε ο Χίτλερ και τους σκότωσε, ας προσέξουν αυτή τη φορά, γιατί μπορεί να βγει κανένα Έλληνας Χίτλερ. Ας προσέξουν πάρα πολύ, γιατί δεν μας χρειάζονται τα χρήματά τους. Δεν μας χρειάζονται τα χρήματά τους. Έχει η Ελλάδα να ζήσει, όχι τα 8 εκατομμύρια, αλλά 500 εκατομμύρια. Ο Θεός μας, μετάνοι. Ο Χριστός μας εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Θέλετε λοιπόν να τους κάνουμε ανίσχυρους. Ωραία, υπάρχει ένας τρόπος. Ας επιστρέψουμε εμείς στα δικά μας, στα ίδια και στα έθιμά μας. Ας διορθώσουμε την οικογένειά μας. Ας πετάξουμε όλα αυτά του Αντιχρίστου. Ας μετανοήσουμε. Ας επιστραφούμε στην ορθόδοξη ζωή, στην θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Ας μαζέψουμε τις γυναίκες και τις αδελφές μας που γυρίζουν σαν καραγκιόζηδες μέσα στους δρόμους. Αυτό δεν ωφελεί, γιατί αύριο είναι τόσα πολλά που ο χρόνος δεν με παίρνει. Όλοι κατηγοράμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε ένα-δύο παιδιά. Μπορούμε όμως σκύλους, γάτες, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, μπορούμε. Λοιπόν, αύριο θα σας πω ένα που συνέβη για να δείτε τι κάνετε αυτές οι μητέρες που σκοτώνετε τα παιδιά σας. Κάποιος μοναχός μου είπε, ήταν έγκυος η μητέρα του και πήγε και έκανε έγκυρωση. Και το βράδυ παρουσιάζεται ένας αρχιερέας και της λέει, με γνωρίζεις ποιος είμαι? Λέει, όχι. Είμαι αυτός, λέει, που σκότωσε σήμερα. Εάν με άφηνε να ζήσω, θα αγίαζα και θα ήταν σωτηρία για όλους εσάς. Επειδή όμως με καταδίκασε σε αιωνίως, γιατί αβάπτιστοι πρόσωπο Θεού δεν βλέπουν, γι' αυτό και εγώ θα παρακαλάω το Θεό εναντίον σου. Η μητέρα τρελάθηκε, είναι στο τρελοκομείο. Η μητέρα τρελάθηκε και είναι στο τρελοκομείο. Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, η σύναξη αυτή δεν ήρθαμε εδώ για να δείξουμε τον πόη μας, ούτε αν είμαστε πολλοί, ούτε αν ξέρουμε να μιλάμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ξέρουμε ένα πράγμα. Μέσα μας πρέπει να έχουμε τον Χριστό και την πατρίδα μας. Εάν αυτά τα έχουμε, κανένας δεν μπορεί να μας τα πάρει.
όχι κυβερνώντες. Περάσανε κυβερνώντες, περάσανε. Όμως η Ελλάδα και η Ορθοδοξία μένει. Και ξέρετε τι είπε ο Χριστός μας όταν είδε τους Έλληνες? Ελλήνηθεν η ώρα είναι αδοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και εγώ σας λέω κάτι άλλο, αδέρφια μου. Με αυτή τη συγκέντρωσή μας ελλήνηθεν η ώρα για να δοξαστεί και πάλι το ελληνικό έθνος. Λοιπόν, ας απορρίψουμε όλα αυτά και ας μην πάρουμε τίποτα από το Αντιχρίστο. Είναι προτιμότερο να πεθάνουμε στους δρόμους και νησικοί παρά χορταλμένοι και με τους Εβραίους και με τον διάβολο. Όχι. Βέβαια, ο διάβολος δεν θα σταματήσει να μας πολεμάει. Και αυτό είναι το γνώρισμα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι το γνώρισμα του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι όχι μόνο να πιστεύει στον Χριστό, αλλά και να πάσχει υπέρ του Χριστού. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος εορτάζει σήμερα, λέει το μετά Χριστού και μετά Χριστού, το μετάλλον τρυφάν ερετότερον, είναι προτιμότερο, λέει, να παιδευόμαστε για τον Χριστό παρά να τρώμε και να πίνουμε. Αγαπητοί μου αδελφοί, τελειώνω. Πλησιάζουμε στα γεγονότα. Καταγράφονται του καθενός το όνομα στη Βασιλεία των Ουρανών. Μας περιμένει η πρωτεύουσά μας η Αγία Σοφία. Πλησιάζουμε. Εύχομαι εκεί να συναντηθούμε όλοι μαζί. Μέσα στην Αγία Σοφιά θα ανάψουμε και ελπίζω ότι πλησιάζουμε στα γεγονότα. Λοιπόν, σαν καλοί ιατροί είδαμε αυτά τα οποία μας πολεμάνε οι αντίθετες δυνάμεις. Έχουμε όμως καθήκον από σήμερα να αλλάξουμε πορεία, να τους δείξουμε ότι πραγματικά αυτό που λέμε το εννοούμε και να επιστρέψουμε με μετάνοια και εξομολόγηση. Και ο Χριστός μας που εξήλθε νικών και είναι νικήσει και πάλι θα νικήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Μεθόδιο από το περιβόλι της Παναγίας μας. Παρακαλώ και τώρα να υποδεχτούμε τον μακαριότατο κύριο Μακάριο να έρθει στο βήμα από την Εκκλησία της Ελλάδος των ΓΟΚ. Υποδεχτείτε τον. Αγαπητοί μου, χαιρετίζω και ευλογώ την παρούσα συγκέντρωση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως καλόν εστί τα των εχθρών ιδένε. Είναι καλό πράγμα, ιδιαιτέρως σε περίοδο πολέμου, να γνωρίζεις τα όπλα του εχθρού, ακόμη να γνωρίζεις και ποιος αληθινά είναι ο εχθρός. Ως εκ τούτου, ευχαριστώ από καρδίας και συγχαίρω πάντα στους προλαλήσαντας, διότι αληθινά μας εκατατόπισαν για τα όπλα του εχθρού και αυτών των ίδιων των εχθρών. Όμως, ως εκ της θέσεώς μου, εγώ δεν είμαι κανείς επιστήμον οικονομικός ή άλλος που μπορεί να δώσει ερμηνείες και εξηγήσεις στα φαινόμενα της εποχής. Ως εκ της θέσεώς μου έχω να απαντήσω σε κάτι το οποίο πλανάται. Πού είναι οι αρχιερείς, πού είναι ο Ιερώνυμος, ακούστηκε. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα ονόματα, αλλά αφήστε το. Λοιπόν, ξέρετε τι λέγει μια λαϊκή
παροιμία στον poet, ρίσης. Με τα αρνιά λέει βελάνσουν, αλλά με τους λύκους τρώνε. Και υπάρχουν και εδώ ανάμεσά μας άνθρωποι που βελάζουν με τα πρόβατα του Θεού, αλλά τρώνε με τους λύκους. Και θα καταθέσω μια προσωπική μου, απόλυτα προσωπική μου μαρτυρία. Κάποτε, με πολλούς αγώνες και προσπάθεια, εκλείσαμε ένα ραντεβού με τον τότε Υπουργό Παιδείας, Υγείας. Πώς έλεγε το Υπουργός? Κουρουπλής. Εκλείστη το ραντεβού στις 11 η ώρα ημέρα Πέμπτη, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θα επισκέπτεται τον Υπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μαζί με άλλους συναγωνιστές. Την Τετάρτη το πρωί ειδοποιήθηκα πως μακαριότατε, αύριο το ραντεβού μας δεν ισχύει, διότι η παρεμβάση πολιτικών παραγόντων έχει αλλάξει το όνομα του Αρχιεπισκόπου. Θα πάει άλλος Αρχιεπίσκοπος αντί ημών. Προσπάθησα να παρέμβω, προσπάθησα να λάβω κάποιες απαντήσεις, εξηγήσεις, αισθάνθη αδύνατο. Σε μετέπειτον, σε περαιτέρω ραντεβού, επληροφορήθη ότι η διοίκηση των παλαιοημερολογητών που επισκέφθηκε τον Υπουργό Υγείας είχε διαβεβαιώσει ότι ο ΑΜΚΑ δεν μας πειράζει σε τίποτε. Μερικοί γραφικοί είναι εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν και δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου κτλ. Και την ίδια διαβεβαίωση είχα από τους παράγοντες του Υπουργείου και για τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την κρατική εκκλησία. Άρα λοιπόν, τι φωνάζετε? Παλαιό και νέων ημερολόγιων συνταυτίζονται απόλυτα με τις κυβερνητικές ή και τις άλλες οδηγίες. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, να ξέρουμε καλά ότι οι εχθροί μας δεν είναι μόνο απέναντί μας, αλλά είναι και ανάμεσά μας. Να μάθουμε να τους ξεχωρίζουμε και να τους στιγματίζουμε, εάν χρειαστεί. Να είστε καλά, αδελφοί μου, ο Θεός θα δίνει δύναμη σε όλους, κουράγιο, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον αγώνα ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας μέχρι των εσυνάτων. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί μας. Ευχαριστούμε για την τόσο τοποθέτηση ευλογημένη που έδωσε ο Μακαριότατος. Και τώρα παρακαλώ να κάνω μια διευκρίνηση, μια παράληψη. Την αιστεία πατερικών μελετών την εκπροσώπησε ο δόκτωρ, ο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου, ο κύριος Χιωτακάκος. Δηλαδή τον πατέρα Σαράντη τον εκπροσώπησε προηγουμένως που μίλησε ο κύριος Χιωτακάκος Δημήτριος. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα από την όμορφη πόλη του Αγίου Δημητρίου, την νύφη του Θερμαϊκού, από την ωραία Θεσσαλονίκη, υποδεχτείτε τον αγωνιστή και ομολογητή της Ορθοδόξου Πίστεως που χρόνια βρίσκεται μαζί μας και κοντά στον ομολογιακό αγώνα, τον Αναστάσιο Θεοδωρίδη. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Μίλησε ο Άγιος Καθηγούμενος, Γέροντας Μεθόδιος, Άγιοι Πατέρες. Εμείς είμαστε απλώς στρατιώτες. Εγώ θα κάνω μια ανακοίνωση σήμερα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και στην Θεσσαλονίκη 28 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, ώρα 3 το μεσημέρι, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παρανία. Θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδικό συλλαλητήριο για την κάρτα του πολίτη. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας τον αγώνα, διότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε για κανέναν λόγο. Στην πατρίδα μας νιώθουμε ξένοι. Στο σπίτι μας θα κατοικήσουν ξένοι. Μα όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται. Όμως για εμάς τους χριστιανούς, το σπίτι μας είναι ο ουρανός και στην ψυχή μας υπάρχει μόνο ο Χριστός. Έλληνες, ψηλά το κεφάλι για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία μας.
Σήμερα γράφουμε ιστορία. Σήμερα δοξάζουμε τον Θεό. Να απομακρύνουμε τον εχθρό του ανθρωπίνου γένους, τώρα που είναι νωρίς, και να δώσουμε το μήνυμα κατά της νέας τάξης πραγμάτων, ότι εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Ορθοδοξία, εδώ είναι Θερμοπύλες. Όχι στις νέες ταυτότητες. Όχι στη νέα τάξη πραγμάτων. Όχι στο σύμφωνο συμβίωσης. Ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω η Ελλάδα. Θέλω να το λάβω ως υπόσχεση ότι θα μας συντροφεύσετε 28 Φλεβάρι στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, Δημήτρη, παίρνω το θάρρος να ευχαριστήσουμε και τους εκπροσώπους εδώ για μια ακόμη φορά της Χρυσής Αυγής. Είναι οι βουλευτές, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Παναγιώταλος. Ο κ. Παρπαρούς εδώ, τους ευχαριστούμε, τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο για μια ακόμη φορά. Χαιρόμαστε που είναι παρόντες, συνεχίζουμε, κοινή στον αγώνα, ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω η Ελλάδα! Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον αδελφό, τον Αναστάσιο Θεοδωρίδη από την Θεσσαλονίκη, τον συναγωνιστή και ομολογητή. Και τώρα παρακαλώ, παράληψή μας, να μας συγχωρέσετε, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολλοί που θέλουν να ομιλήσουν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν τόσο πολλοί να μιλήσουν τόσο πολλοί. Δεν έχουμε χρόνο πλέον. Πρέπει να δείξουμε κατανόηση, γιατί ο κόσμος είναι κουράστηκε ήδη. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τώρα να έρθει στο βήμα οι αγιορείτες πατέρες από τη Μονή της Μεγής της Λαύρας, που έρχονται από το περιβόλι της Παναγίας και βρίσκονται και αυτοί μαζί μας στον ομολογιακό αγώνα, κύριε ομολογητέ. Ο πατήρ Σάββας, υποδεχτείτε τον. Αντάξιο! Άξιο! Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστοαδελφοί, ως αγιορείτες δίνουμε σήμερα και εμείς το παρόν στη σημερινή συγκέντρωση και σας μεταφέρουμε εν πρώτη στην ευλογία της υπεραγίας του τόπου από το περιβόλι της, καθώς και τις ευχές και τις ευλογίες των γερόντων μας και των αδελφών μας μοναχών. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε πως με τη χάρη του Θεού δεν πρόκειται να παραλάβουμε καμία κάρτα και κανένα σφράγισμα. Βρισκόμαστε εδώ για να διατρανώσουμε προς πάσα κατεύθυνση πως δεν θα υποταχθούμε στη νέα εποχή, στη νέα τάξη πραγμάτων του Αντιχρίστου. Μπορεί βέβαια ο Αντίχριστος να μην έχει έρθει αυτό προσώπος ακόμη, αλλά το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται δια του απέσου αριθμού 666 και των οργάνωτων, η Λουμινάτη Μασονία, τα ανώτατα κλιμάκια των κυβερνήσεων των κρατών παγκοσμίως, μέχρι και εκκλησιαστικών ταγών. Είναι έτοιμοι να επιβάλλουν την παγκόσμια κυβέρνηση, ήδη ελέγχουν όλες τις εξουσίες, είτε είναι αυτές πολιτικές, είτε είναι εκκλησιαστικές, καθώς και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το αποκορύφωμα όλων αυτών είναι να μας επιβάλλουν την κάρτα του πολίτη, την οποία αργότερα θα την εφητεύσουν στο σώμα των ανθρώπων. Και με αυτόν τον τρόπο θα ελέγξουν και θα επιβληθούν ολοκληρωτικά σε όλο τον κόσμο. Γιατί θέλουν από όλους μας να προσκυνήσουμε τον αναμενόμενο Μεσσία τους και μέσω αυτού τον αρχηγό τους, τον διάβολο. Η κάρτα του πολίτη είναι ηλεκτρονική κάρτα, την οποία ο ελληνικός λαός αρνήθηκε παλαιότερα να λάβει για λόγους ομολογίας πίστεως και θρησκευτικής συνειδήσεως. Στην ελόγω κάρτα θα ενσωματωθούν τα ΆΜΚΑ, αφημί, αριθμός διαβατηρίου, δίπλωμα οδήγησης, ο εργασιακός ηλεκτρονικός φάκελος και ό,τι άλλο αφορά τον πολίτη. Το μικροτσίπ με τον αριθμό 666, ο οποίος θα υπάρχει στην κάρτα αυτή, όπως βεβαιώνουν όχι μόνο οι ειδικοί που μας μιλήσανε προηγουμένως, αλλά όπως έχουν παραδεχθεί και πάρα πολλοί πολιτικοί, θα φανερώνει την πλήρη υποτέλεια όσων λάβουν την κάρτα αυτή στην παγκόσμια κυβέρνηση του ψευδομεσία του Χρήστου. Το επόμενο στάδιο και τελευταίο θα είναι εμφύτευση του μικροτσίπ στο χέρι στο μέτωπο,
όπως προφητεύει ανάπταστα ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος στην Αποκάλυψη. Μάλιστα, αυτό ήδη άρχισε να εφαρμόζεται πιλωτικά σε ξένα κράτη. Δεν είναι διαφορά, είναι πολύ μικρή στο να κρατάς το μικρό τσίπ στο χέρι με την ταυτότητά σου ή στο να εμφυτευτείς σε αυτό στο μέτωπο, διότι και στις δύο περιπτώσεις αποτελεί την προσωπική μας ταυτότητα. Γιατί όμως ο φίλος Ορθόδοξος Χριστιανός να αρνηθώ την παραλαβή της κάρτας του πολίτη βάση της Αγίας Γραφής, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας αναφέρει στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ότι ο Αντίχριστος θα αναγκάσει πάντας, δηλαδή όλους τους ανθρώπους, εκτός όσων τα ονόματα είναι γεγραμμένα στο βιβλίο της ζωής, να λάβουν χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να αγοράζει και να πουλά, παρά μόνο όσοι έχουν λάβει το χάραγμα, το όνομα του Αντιχρίστου ή τον αριθμό του ονόματός του, δηλαδή το 666. Η φοβερή αυτή προφητεία μας προειδοποιεί και μας επεξηγεί ότι χάραγμα, όνομα του Αντιχρίστου και αριθμός 666 είναι ισοδύναμα, δηλαδή εξίσου κολλάζουν τον άνθρωπο και επομένως είναι απαγορευμένα για τον Ορθόδοξο Χριστιανό. Πολλοί χριστιανοί έχουν στρέψει, έχοντας στρέψει όλη τους την προσοχή στο τελικό σφράγισμα, στο χέρι στο μέτωπο, δεν αντελήφθησαν και δεν πήραν ίσως στα σοβαρά την αλήθεια αυτή της Αγίας Γραφής, ότι ο αριθμός 666 αποτελεί χάραγμα ισοδύναμο του σφραγίσματος του ονόματος του Αντιχρίστου, στο χέρι και στο μέτωπο, και ότι είναι άρνηση του βαπτίσματος. Διότι πλέον δεν θα μας αναγνωρίζουμε το όνομά μας το βαπτιστικό, αλλά με τον ισόβιο αριθμό που θα μας ονοματοδοτήσουν. Είναι καινούργια βάπτιστη στο κράτος του Αντιχρίστου. Στην αρχή έχαραξα τα προϊόντα, έπειτα τα ζώα και σήμερα προχωρούν θρασίτατα και εκβιαστικά να χαράξουν τον άνθρωπο, εις έδειξε ότι αυτός ανήκει ολοκληρωτικά, ψυχήτε και σώματι, στον Αντίχριστο. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ελεύθεροι άνθρωποι προσπαθούμε με τη συλλογή υπογραφών και με κάθε νόμιμη διαμαρτυρία να υπενθυμίσουμε στην πολιτεία να σεβαστεί τα συνταγματικώς κατοκυρωμένα δικαιώματα της προσωπικής μας ζωής και κυρίως της θρησκευτικής μας συνειδήσεως. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί αρνούμαστε να παραλάβουμε την ηλεκτρονική κάρτα πολίτη όχι μόνο για την κατάφορη παραβίαση της θεόστοτης ελευθερίας μας, αλλά κυρίως διότι η ηλεκτρονική αυτή ταυτότητα περιέχει τον δυσώνυμο αριθμό του ονόματος του Αντιχρίστου για λόγους πίστεως, διότι αποδοχή του 666 που σύμφωνα με την Αποκάλυψη είναι αριθμός σύμβολος του ονόματος του Αντιχρίστου και χάραγμα ισοδύναμο του χαράγματος του ονόματος αυτού. Αποτελεί εν υπόγραφη προδοσία του Χριστού, διότι το 666 είναι καθιερωμένο σύμβολο έβλημα των σκοτεινών δυνάμεων, των αντιχρίστων οργάνων και οργανώσεων, των σατανιστών. Είναι φορέας εν δυνάμει όλης της αντίχριστης φιλοσοφίας και εκφράζει την αποστασία από τον Χριστό. Πώς λοιπόν θα έχω τον Χριστό στον νόμο και τον διάβολο στη τσέπη μου? Η Αποκάλυψη προειδοποιεί με τιμωρία αιωνίου βασανισμού όσους λάβουν και τολμήσουν να λάβουν το χάραγμα, το όνομα ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Γι' αυτό οι Τρισόλοι Άγιοι Πατέρες μας προειδοποιούν και μας επεξηγούν ότι οι άνθρωποι θα βαστάζουν, θα κρατούν δηλαδή τη σφραγίδα του Αντιχρίστου προτού αυτός εμφανιστεί, όπως μας λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων και Άγιος Εθένος Σύρος. Κατά τον Άγιο Υπόλυτο, η χρησιμοποίηση του αριθμού 666 ισοδυναμεί με άρνηση του Χριστού και του βαπτίσματος. Το μεγαλύτερο αγαθό που μας χάρισε ο άνθρωπος είναι το αυτεξούσιο. Έτσι, αυτό το αυτεξούσιο τώρα θέλει ο Αντίχριστος να του το παραδώσουμε έτσι τελικά, εκβιάζοντάς μας με τη στέρηση των υλικών αγαθών. Αν δεν πάρουμε αυτή την κάρτα του πολίτη, θα μετατραπούμε σε έναν απρόσωπο αριθμό, χάνοντας το κατ' εικόνα και αδυνατώντας να φτάσουμε το καθομοίωση. Υπάρχουν πολλά γεωγραφικά
και αγιοπατερικά επιχειρήματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για να γίνει σαφές ότι ο αριθμός 666 του Αντιχρίστου είναι ασυμβίβαστος με την χριστιανική μας ιδιότητα και ότι η παραλαβή της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτου αποτελεί άρνηση του Χριστού. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν θα αναφερθούμε σε αυτά. Αγαπητοί αδελφοί, έφτασε η ώρα να δοκιμαστεί η πίστη μας στην πρόνοια του Θεού. Έφτασε η ώρα που θα δοκιμαστεί η πνευματική μας ζωή, αν όντως είναι γνήσια και αν όντως αγαπάμε αληθινά τον Κύριο μας Ιησού. Η περίοδος του ακίνδυνου χριστιανισμού πέρασε. Ορθόδοξος χριστιανός δεν επιτρέπεται να κρατά στο ένα χέρι τον τίμιο σταυρό του Σωτήρος Χριστού και στο άλλο τον απέσιο αριθμό 666 του Αντιχρίστου. Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Σήμερα δυστυχώς επικρατεί το ερώτημα πώς θα ζήσουμε χωρίς την κάρτα. Και όχι το πώς θα ζήσουμε χωρίς τον Χριστό, αλλά με την κάρτα. Δεν προσπαθούμε να αποτρέψουμε την εκπλήρωση των προφητιών. Αυτό, έτσι κι αλλιώς, είναι αδύνατο. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα χρόνια. Το θέμα για εμάς τους χριστιανούς είναι το πώς θα πεθάνουμε για τον Χριστό και όχι το πώς θα ζήσουμε χωρίς Χριστό, αρνούμε μάλιστα αυτόν. Η ερώτηση που τίθεται από τους περισσότερους χριστιανούς και μάλιστα από πνευματικούς πατέρες, δηλαδή το πώς θα ζήσουμε χωρίς την κάρτα, τι θα φάμε, πώς θα δουλέψουμε, πώς θα πληρωθούμε, πώς θα θρέψουμε τα παιδιά μας κλπ. Απαντάτε από τους Άγιους Μάρτυρες και ομολογητές της Θείας Θεός μας. Όταν τους ζητήθηκε να διαλέξουν ανάμεσα στο να πεθάνουν για τον Χριστό ή να τον αρνηθούν, επέλεξαν τον προσωρινό θάνατο και έτσι εκκληρονόμησαν την αιώνια ζωή. Και μάλιστα τιμώνται από εμάς ανά τους αιώνες. Μήπως λοιπόν ήρθε και ο καιρός για εμάς να τους μιμηθούμε? Μήπως ο καιρός του μαρτυρίου και της εν Χριστώ ομολογίας έφτασε? Αγαπητοί αδελφοί, ας προσευχόμαστε στον Κύριο και σωτήρα μας Ιησού Χριστό να μας ενδυναμώσει και να μας ενισχύσει. Να μείνουμε πιστοί με τη χάρη του στο Ευαγγέλιο. Να μην υποκύψουμε από δειλία, ολιγοπιστία ή φωλετομαρισμό στην στέρηση των υλικών αγαθών, προκειμένου να δεχθούμε την κάρτα του πολίτη με τον αριθμό χάραγμα 666 και να γίνουμε σημαδεμένοι και δούλοι του Αντιχρίστου και διαγεγραμμένοι από το βιβλίο της ζωής. Ας προτιμήσουμε τον προσωρινό θάνατο για να συμβασιλεύσουμε με τον Χριστό αιωνίως, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνας. Αμήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Σάβα από τους πατέρες του Αγίου Όρους, τη Μονή της Μεγής της Λαύρας, για την τόσο ευλογία που μας θέλουν από το περιβόλι της Παναγίας. Τους ευχαριστούμε και θέλουμε να έχουμε την προσευχή τους. Και τώρα παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο Δημήτρης ο Ανδρεουλάκος, Ανδρεάκος, ο οποίος είχε αποταχθεί από την ελληνική αστυνομία, από το σώμα της αστυνομίας, διότι δεν είχε παραλάβει την ταυτότητα που τους είχαν δώσει στους αστυνομικούς. Συνοδευόμενος είναι και με τον δικηγόρο του, τον Γιάννη τον Ζουγράφο. Παρακαλούμε να έρθει να πει ένα χαιρετισμό, γιατί πρέπει να συντομεύσουμε, γιατί ο κόσμος κουράστηκε. Έτσι, ευχαριστώ. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει ένα μακροχρόνιο αγώνα άρνησης παραλαβής της κάρτας του πολίτη είναι συμβολική. Συμβολική όχι γιατί ακύρωσε την επιμονή της διοίκησης της Ελλάδας να αποτάξει από τους όμους, αλλά για τους δικούς σας αγώνες ενάντια στην αφαιρεσία του συστήματος που θέλει να επιβάλλει τη μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε άθρησκη μάζα καταναλωτών και αποθήκη λαθρομεταναστών. Κλείνοντας, αφού σας επενθυμίσω ότι χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δόθηκε, να σας ευχαριστήσω για την συμπαράστασή σας. Να ευχαριστήσω τους συνεδόρους μου, κύριο Ζωγράφο, την κυρία Τσαπάζη και τη Χρυσή Αυγή, το μοναδικό κόμμα που ανέβησε το θέμα της κάρτας του πολίτη μέσα στη Βουλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον αδελφό Δημήτριο και τώρα παρακαλώ αμέσως τον αδελφό
τον εκπρόσωπο του ΙΡΚΑ και συναγωνιστή που βρίσκεται χρόνια στο πλευρό μας και παρευρίσκεται πάντα στους ομολογιακούς αγώνας και είναι συνεχιστής του αημίστου του Χαράλα Μονδελιλαδάκη. Ο Δημήτρης, ο Άγγελος, εδώ κοντά μας ο Πιλάτης, εκπρόσωπος από το ΙΡΚΑ. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί φίλοι, καλωσορίζουμε σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενέργειας κράτας πολίτη και της ηλεκτρονικής διδακτορίας. Ηλεκτρονικής διδακτορίας που προετοιμάζει η κυβέρνηση. Πριν ξεκινήσω, σας γνωστοποιώ ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Βιοριακτικής Τεχνολογίας και Κλινικής Μηχανικής χαιρετίζει αυτόν τον αγώνα. Το ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών, είναι πρωτοπόρος σε πολλαπλές δράσεις. Συνεργάζεται με φορείς και συλλόγους, όπως και σήμερα εδώ, για τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το προσωπικό περίπου. Διγκρολώνοντας κατηγορηματικά κατά του φακελώματος, κατά της κάρτας πολίτη, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, της φοροκάρτας, κάρτας αποδείξεων, της κάρτας φιλάθλου, της κάρτας του φτωχού, το περιουσιολόγιο και οτιδήποτε καταγράφει τις δραστηριότητες της ζωής μας. Ο βασικός λόγος είναι επειδή κάθε προσωπικό μας δικαίωμα που παραδίδουμε τώρα, το παραδίδουμε για πάντα και είναι αμετάκλητο. Η παρακαλούθηση και συνεπώς θέση ελευθερία μας δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Έχει προηγηθεί πολλά χρόνια πριν με το πρόσχημα της πάταξης τρομοκρατίας. Παρακολουθούν και καταγράφουν κάθε μας επικοινωνία, τηλεφωνική και διαδικτυακή, διατηρώντας αρχείο 6 μιλιών για τον καθένα μας. Επίσης, το 2011 εφαρμόστηκε η πόλη 1077, που το ΙΚΑ είχε προσβάλει στη δικαιοσύνη και περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι ο χειρότερος νόμος που εφαρμόζεται στη χώρα και μετατρέπει σε ρουφιάνους ιδιωτικές εταιρείες και δέκο, καταποτώντας τις ανθρώπινες αξίες, τις ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα, διαλύοντας κάθε προσωπικό αναπόρυτο, όπως το ιατρικό, το τραπεζικό, γυμνώνοντας τον πολίτη και μαζί με τον νόμο 3984, προσέξτε λίγο αυτό, της εικαζόμενης συνένεσης, δηλαδή της αυτόματης δωρεάς οργάνων, μας μετατρέπει σε άνθρωπο αριθμό και υποψήφιο θύμα αρπαγής της ζωής μας, χάνοντας έτσι το αυτεξούσιο και το σώμα μας πλέον ανήκει στο κράτος. Ο Έλληνας όμως έχει ψυχή και φιλότιμο. Ό,τι νόμους και να βγάλουν, όσο και να μας πολεμούν, αυτά δεν θα μας τα πάρουν. Η ιστορία της χώρας μας είναι γεμάτη με ήρωες που πλημμύρισαν με αίμα ποτάμια αυτά τα εδάφη για την ελευθερία της πατρίδας μας. Γεμάτη όμως ήταν και με φιάλτες. Η ιστορία δεν θα ξεχάσει το όνομα και θα παραμείνει στην πάροδο των αιώνων σαν προδότες πολιτικοί και μη πολιτικοί, το μίασμα δηλαδή της χώρας. Γι' αυτό λέμε όλοι όχι στην κάρτα πολίτη. Σήμερα λοιπόν συνεργαζόμαστε με τους φορείς που μας κάλεσε γιατί είμαστε αντίθετοι με την αριθμοποίηση, τη ρομποτοποίηση του πολίτη καταναλωτή. Μέσα στα πλαίσια καταναλωτικού κινήματος που προφυλάσσει τη ζωή και την προστασία των καταναλωτών.